Εμ το ανακοίνωσε ο Καμένος στο Twitter. Ναι. Εμ του την έπεσε το σύμπαν. Εμ, αντί να κάνει οτιδήποτε άλλο σχετικό, άρχισε τα πλοκ. Είμαστε. Εντάξει. Δυστυχώς δεν είναι αστείο καθόλου. Δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι αστείο καθόλου. Δεν είναι, ρε εσύ. Δεν ξέρω αν είναι σημεία των καιρών να ανακοινώνουν τέτοια πράγματα μέσω social media. Δεν ξέρω πού τα έχει δει αυτά γραμμένα. Τα έχει δει στον Τραμπ. Δεν ξέρω πού τα έχει δει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τρομερά πράγματα. Τραγική ιστορία η οποία. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι τέτοιου είδους, ας πούμε, επικοινωνία. Ναι, τα πλοκ είναι το τέτοιο. Και ξέρεις, εντάξει, κάνει η λιθιότητα, okay, κάνεις βάσορετος τη βλακία αυτή. Okay, μετά μπορείς να βγεις να πεις, ναι, εντάξει, την ίδια ώρα, ξέρω εγώ, ετοιμαζόταν η ανακοίνωση. Όχι, ναι, είχαμε ενημερώσει, ξέρω εγώ, τους οικείους του. Εντάξει, μπορείς να πεις πολλά, ρε παιδί, μετά για να το χάσεις. Αλλά τα πλοκ, όταν στην πέφτουνε δικαίως, είναι άνω ποταμών, πραγματικά. Το συνηθίζει ο υπουργός αυτό, θέλω να σου πω. Τα πλόγω τα συνηθίζει, το ξέρω. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για υπέρβαση των εσκαμμένων. Πια. Με αυτή την έννοια το λέω. Μάλιστα. Κρίμα. Ντροπή βασικά, όχι κρίμα. Κρίμα για το παιδί. Κρίμα. Καλά, για το παιδί. Προφανώς. Προφανώς. Και συλληπιτήρια στους οικείους του. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Ναι. Όπως και να έχει. Ναι. Λοιπόν, και 0-1 ηλειψία. Τώρα, άσχετο, ναι. Για να μπούμε στα αγωνιστικά. 0-1 μπαμ-μπαμ. Ναι. Η ηλειψία στη Μασσαλία. Το οποίο στο συνδυασμό με το υπέρ της 1-0 του πρώτου παιχνιδιού σημαίνει ότι κάνει αυτή τη στιγμή τη Μαρσέγη να ψάχνει 3 γκολάκια. Ναι. Αναπάντητα. Και είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι ναι, αυτό η Μαρσέη το 1-0 μπορεί να το γυρίσει. Όταν ξεκινάει το μάτς έτσι, τι να πεις τώρα. Ζορεύουν τα πράγματα. Εκτός αν ο Κώστας ο Μήτρογλου. Παίζει ο Μήτρογλου. Είναι στην 11η, άραγε. Φαντάζομαι ότι παίζει. Δεν έχω δει τι ωραία. Να σου πω την αλήθεια, θα το δούμε. Και αν δεν παίζει ο Κώστας ο Μήτρογλου, να επιστρατευτεί άμεσα ο Κώστας ο Μήτρογλου από τον πάγκο, να μπει μέσα να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Να ρουμπώνει δηλαδή τους Γάλλους που τον αφισβήτησαν τα πήγε. Ναι. Θα το κάνει, πιστεύω ότι θα δω τώρα τις εντεκάδες. Ναι. Ναι. Τι. Εντάξει. Τι. Εντάξει. Τι. Τι, κάτι κωμικά πράγματα. Του τύπου. Κωμικά μηνύματα. Α. Αυτό εννοώ. Ναι. Λοιπόν, το είδες το δελτίο στοιχήματος στο περίφημο. Το βλέπω τώρα μπροστά μου. Εντάξει, έχει βγει από το μεσημέρι. Το ανέβασα, εγώ το είδα από το σομπρέρο. Ναι. Που το ανέβασα, το είχε φωτογραφία με λεζάντα από πάνω. Μαμά, έλα να δεις, ο μπαμπάς σπάει την τηλεόραση με το λαμπατέρ. Εντάξει, δίκιο. Είναι ένας τύπος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ιταλός. Ναι. Γιουβεντίνος, φαντάζομαι. Α, μπορεί και Ρωμαίος, ποιος ξέρει. Ναι. Ιταλός πάντως σίγουρα, ο οποίος έχει παίξει 2 παιχνίδια μαζί, ακριβές σκορ. Και έπαιξε Ρώμα-Μπαρσελόνα, ακριβές σκορ 3-0. Mm-hmm. Και Ρεάλ Μαδρίτης Γιουβέντους, ακριβές σκορ 0-3. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρώτο είχε απόδοση 60, το δεύτερο είχε απόδοση 75 και τα ρίξε και τα δύο μαζί με 2 ευρώ. Ένα διευράκι. Λοιπόν, η απόδοσή τους ήταν 4.500. 9 χιλιαρικάκια θα παίρνει δηλαδή. Θα παίρνει 9 χιλιαρικάκια. Λοιπόν, οπότε, αν αύριο μεθαύριο ακούσετε επίθεση στο σπίτι του διαιτητή Όλιβερ με μολότοφ, δεν ξέρω εγώ τι, μην πάει το μυαλό σας σε, πώς το λένε, σε γιουβεντίνους παίκτες αναγκαστικά. Ναι. Μπορεί να είναι κι άλλοι. Ναι. Που έχουν αυτό που λέμε ένομο συμφέρον. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και αποδειμένο, τύπος, μιλάμε το. Νάτος, αγόρι μου, τι είπες. Μητρογλάς. Ναι, βέβαια. Τι κάναμε, τίποτα, βάλαμε γκολ. Ναι. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Κατευθείαν και και με αυτό με χέρι στο κεφάλι, τύπου σας τα έλεγα. Και εγώ. Κάτι λέει με το στόμα και τα λοιπά. Δώσε μου την μπάλα να την παστελώσω. Έτσι. Γιατί είναι ο Κώστας ο Μήτρογλου. Να πετύχουμε και κάτι, βέβαια, αδερφέ, από αυτά που λέμε. Λοιπόν, τι έγινε εδώ πέρα, κόρνερ. Έγινε μια τρίδιπλη καραμπόλα. Αλλά ήταν εκεί που έπρεπε. Βασικά αυτό γκολ νομίζω. Κάτσε να δούμε, περίμενε.
Μίτρογλου την ακουμπάει, τερματοφύλακας και μετά πηγαίνει νομίζω στον αμυντικό και μπαίνει μέσα. Ναι. Ναι, αυτό γκολ είναι. Μας έχει συμμετοχή στη φάση. Αλλά αν δεν ήταν εκεί όπως θα Μίτρογλου. Δεν θα είχε μπει μπάλα μέσα, συγγνώμη. Αν δεν ήταν η ελληνική πονηριά, έτσι, η ελληνική μαγιά. Έτσι. Βεβαίως. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας που είχε πει κάποτε ο Χελάκης. Για την τζατσιά εκείνη του Ζαγοράκη. Sorry κιόλας δηλαδή. Ναι, 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 τα τσατσιά με μεγάλη. Με τους Δανούς δεν ήτανε. Ναι, ναι. Δεν ήμασταν γήπεδο παρέα. Όχι, δεν ήμασταν γήπεδο. Το βλέπαμε. Το βλέπαμε όμως. Νομίζω ήμουν γήπεδο. Πως δεν ήμασταν παρέα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Νομίζω το βλέπα στο Καρασκάκι και ήμουν μέσα. Ναι. Εντάξει, ναι. Μεγάλη τσατσιά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μαρσέγγι Λειψία 1-1. Αυτή είναι τώρα, ναι, η. Και εδώ έχουμε παιχνίδι πια, εφόσον μπήκε το σωρό το 1-1. Ναι. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι πρέπει να πετύχει άλλα δύο γκολ η Μαρσέγγι χωρίς να δεχτεί. Τέλος πάντων, έφαγε το γκολ την ψυχολουσία, αντέδρασε, έχει κάνει το 1-1. Θα έχουμε παιχνίδι εδώ. Όπως και να έχει. Ναι. Όπως και δίποτα. Ναι. Και έχουμε και ωραία παραλυπόμενα από χθες, πρέπει να πω. Ναι. Που είτε δεν τα είχαμε δει, είτε δεν τα πήραμε χαμπάρι, είτε τα σκεφτήκαμε λίγο πιο ψύχρεμα εκ των υστέρων. Ναι. Όπως ας πούμε το standing ovation των Μαδριλένων στον Μπουφόν την ώρα που έβγαινε. Το οποίο δεν το πήραμε χαμπάρι στο live, αλλά είναι φανερό. Δηλαδή αναρτήθηκε βίντεο το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες, ούτε αφήνει περιθώρια για να πεις ότι έλα σιγά τώρα 20 άτομα ήταν που χειροκρότησαν. Όχι, από το σημείο που έχει γίνει λήψη φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του γηπέδου χειροκροτεί τον Μπουφόν την ώρα που βγαίνει έξω. Βέβαια ο Μπουφόν, εντάξει, έδωσε εκείνη την ώρα που ήταν και πολύ φορτισμένος, ίσως να μην τους άκουσε καν. Όχι, ή να μην έδωσε σημασία ή οτιδήποτε, να μην τον ένοιαζε. Αλλά οκ, δεν έχει σημασία και νομίζω ότι, ελπίζω τουλάχιστον, δεν ήταν και ηρωνικό. Φάνηκε ένα χειροκρότημα πραγματικά αποθέωση για τον Μπουφόν. Ξέρεις, στην αγνή σκέψη του φιλάθλου ότι σε παιχνίδι Champions League είναι η τελευταία φορά πιθανώς που βλέπω τον Μπουφόν να βγαίνει από το γήπεδο. Και αυτό, εντάξει, είναι μια ιστορία που σχεδόν το κάνουμε. Αυτή είναι μια ιστορία. Η δεύτερη ιστορία από τις αρκετές ιστορίες είναι η αλήθεια που μας έδωσε. Γκολ, 2-1. Μητρογλάς. Όχι Μητρογλάς, αλλά ο Μητρογλάς έκανε τη διπλή ευκαιρία, είναι αυτό που λέμε. Ζάλισε τη μύγα για να έρθει κάποιος να την αποτελειώσει. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μητρογλάς είναι αυτός ο οποίος κάνει δύο απανοτά σουτ. Κάνει δύο απανοτά σουτ, τα οποία αποκρούει τον οδοφυλακάς της Λειψίας και έρχεται με το τρίτο ο Σάρ. Και κάνει το 2-1. Τρομερή φάση. Και έχουμε παιχνίδι εδώ και επισήμως τώρα πλέον. Πια, ναι. Εντάξει, είμαστε στο 9, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να θυμίσω. Λοιπόν, η φάση ξεκινάει, θέλω να πω, από corner της Λειψίας. Ναι. Υπέρ της Λειψίας. Όχι, δεν πρέπει να είναι ο Μητρόγλας. Πολύ πίσω τον βλέπω. Όχι, δεν είναι ο Μητρόγλου. Δεν είναι ο Μητρόγλου, άλλος είναι στη φάση. Αλλά γίνεται ένα σουτ, απόκουσε δεύτερο σουτ. Το πολύ, πολύ ωραίες επεμβάσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Ειδικά η πρώτη είναι πάρα πολύ. Εκεί σε πιάνει το γαμό το σατανοδοφυλάκα. Ναι. Τι άλλο να κάνω. Η δεύτερη είναι πολύ δύσκολη. Ναι. Γιατί σηκώνεται και πέφτει από την άλλη μεριά για να το βγάλει. Δηλαδή στην πρώτη πες ότι είναι έτοιμο. Στη δεύτερη πρέπει να σηκωθεί και να πέσει από την άλλη μεριά. Τίμιος θεματοφύλακας. 2-1 παρόλα αυτά. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο ξεκίνημα εδώ πέρα και ανοιχτά όλα. Και μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με αυτό που θα πω, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της παράτασης. Παρότι είναι 2-1. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Τώρα περισσότερο από ποτέ, ναι. αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, ένα δεύτερο ωραίο έτσι, μικρό συμπέρασμα από τα χθεσινά. Κάτσε με το βλέπουμε φάση τώρα, τα βλέπουμε στο live. Μια εντυπωσιακότατη επέμβαση του Oblak. Πολύ ωραία. Έχουμε. Και εδώ θα είχαμε μάτσα να άνοιγε το σκορ Sporting. Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα. Αυτό λέω. Αν άνοιγε το σκορ, δεν είναι. Εντάξει, το λέω με την νέα ότι είναι καλύτερο ομάδα Ατλέτικο. Εντάξει. Οπότε. Ξέρεις, έχει αυτή πολύ καλές πιθανότητες να σκοράρει. Ναι. Αλλά τώρα έδωσε ένα μη Ματιέ και άστο, το παίρνω πίσω. Όταν θα βάλει τον κόλο Ματιέ. Και θα έχουμε, ναι, θα έχουμε ματιές στην, ναι, πρόκριση, ναι, θα μπορούσε θα να έχουμε εδώ κάνει τα χαρτιά μέσα τη σύνταξη. Αχα. Ναι. Παίζει και κοεντράω. Γιατί αν παίζει και ματιέ και κοεντράω, γέρνει πλάστικα. Μην μου ρωτήσει προς πού, ναι, πού. Απλά γέρνει πλάστικα. Γέρνει πάντως. Όντως. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί βρίζεται τόσο πολύ σήμερα. Τι σας έχει πιάσει ακριβώς? Why in the beep βρίζεται τόσο πολύ σήμερα? Καλά, συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι που βρίζουν. Όχι, ναι, εντάξει, πάντα συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά λέω, γιατί υπάρχει τέτοιο φόρτωμα σήμερα, γιατί τέτοια αγένεια? Εντάξει,
έτσι, κόσμος, έχει ψυχολογικά. Την έχετε ακούσει λίγο παραπάνω σήμερα. Εντάξει, οκ, λοιπόν. Το δεύτερο έτσι μικρομέγαλο ας πούμε σκηνικό φάση από χθες. Εντάξει, το είδαμε, ήμασταν μαζί στο live, αλλά μετά εντάξει, το σκεφτόμουν κιόλας. Όντως ρε φίλε, δηλαδή Κριστιάνε Ρονάλντε, αν πεις την κάνεις την ποζαριά ρε παιδί μου ούτως ή άλλως, αλλά γιατί την κάνεις σαν να πήρες το μάτς μόνος σου ρε φίλε. Τώρα θες να με φουρκίσεις και εσύ τώρα που ναι, ξαφνικά έγινε θέμα πώς πανηγυρίζει ο Ρονάλντο. Ναι, θέλω να σε φουρκίσω. Ωραία, βέβαια. Αν μας παίρνει τηλέφωνο να ρωτάει. Μάλιστα. Να δε, παρακαλώ κύριε Τσαούση, σας πειράζει να κάνω ποζεριά ή σας χαλάει την αισθητική. Okay. Έστειλε την ομάδα με πέναλτι, το οποίο ας πούμε, στο οποίο έχει συμμετοχή, γιατί κάνει ένα άλμα γύρω στα 4,5 μέτρα για να στρώσει την μπάλα στον. Δηλαδή αυτό το πράγμα το περάσαμε λίγο στον ντούκου με τη φωτογραφία. Ορίστε, να τα πείτε, εδώ είμαστε. Το άλμα του Κριστιάνου είναι περίπου στα 4,5 μέτρα που σηκώνεται για να πάρει την κεφαλιά. Να τα πούμε όλα. Και ό,τι και να είναι στο παιχνίδι, εξαφανισμένος, μέτριος, κακός, οτιδήποτε, βάζει ένα πέναλτι και στέλνει την ομάδα στους 4. Νιώθει ότι γουστάρει να πανηγυρίσει έτσι. Αυτό ενοχλεί. Η γερόντισσα Βάγκα είχε προβλέψει το άλμα του Ρονάλντο, πρέπει να σου πω. Σαφέστατα και το έχει προβλέψει. Έτσι. Σαφέστατα το έχει προβλέψει. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα παράλογα που έχω ακούσει από χθες και έχω διαβάσει, γιατί έχει υπάρξει ένα φουλ του παραλογισμού, ότι δεν δίνω διαπέναλτι στο 93. Δηλαδή, αλακάρτ κανονισμοί. Είδες ότι δεν μπήκα σε αυτό. Άλλο λέω. Λέω απλά το εξής. Ότι σε αυτό το τελείριο του παραλογισμού που έχουμε ακούσει, το α, δεν δίνω διαπέναλτι στο 93. Ναι, ναι. Α, δεν είπα αποβάλει το μπουφόν. Ναι, εντάξει. Α, το ένα, α, το άλλο. Α, γιατί πανηγύρισε έτσι. Γιατί έτσι γουστάρει πανηγύρισε. Γιατί έτσι γουστάρει είναι η απάντηση και δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Κανένας παίκτης πανηγυρίζει δεν θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Ακόμα και οι γραφικοί που κάνουν σουτ στους οπαδούς της ομάδας τους, στην πραγματικότητα δεν θα απολογηθεί σε κανέναν. Δεν θα απολογηθεί σε κανέναν αυτός που δεν πανηγυρίζει γκολ κατά της πρώην ομάδας του, δεν θα απολογηθεί και αυτός που πανηγυρίζει σαν τρελός γκολ κατά της πρώην ομάδας του. Κανένας δεν έχει καμία υποχρέωση να απολογηθεί στον κόσμο που κουνάει το δάχτυλο από πάνω και λέει γιατί το κάνεις αυτό, γιατί έτσι γουστάρει. Ωραία. Τι είπε στην άποψή σου. Αυτό. Εγώ μπορώ να πω ότι ακόμα και για έναν σε σημασμένο γραφικό όπως ο Ρονάλντο, παρά ήταν γραφικό το συγκεκριμένο, μπορώ να το πω και να μείνω εκεί. Μπορεί να ήταν γραφικό, ωραία, δεν διαφωνώ. Ωραία, μπορεί να ήταν γραφικό. Αυτό θέλω να πω. Μα είναι γραφικό, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ποτέ αρνηθεί. Είναι γραφίκουλας. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πω κάτι περισσότερο ή λιγότερο γι' αυτό. Προφανώς καμία συζήτηση περαιτέρω για το πέναλτι. Εδώ συμπλέουμε απολύτως. Τόσο για το πέναλτι όσο και για την κόκκινη. Δεν υπάρχει. Το πέναλτι είναι πέναλτι οπουδήποτε και να γίνεται. Το πέναλτι δίνεται οποτεδήποτε και να γίνεται. Οι κάρτες και οι κανονισμοί υπάρχουν και ισχύουν για όλους. Για πρώτα ή τελευταία παιχνίδια, για πρώτο ή 93ο λεπτό. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως, ακόμα και οι πιο τυφλωμένοι 15χρονοι φανατικοί ή οτιδήποτε άλλο που συζήτησαν για το πέναλτι, περισσότερο είχαν στο μυαλό τους αυτό που είχαμε κι εμείς. Και όχι μόνο, ας πούμε, εγώ ακόμα και εσύ που ήσουν φίλος της Ρεάλ. Αυτούς που ήσουν, φίλε, άσε μας να δούμε και λίγο ακόμα. Άσε μας να δούμε λίγο ακόμα. Δεν χάνεται τίποτα. Δηλαδή, αν δεν το δίνε, να σου το πω αλλιώς, δεν κρινόταν κάτι εκεί. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Με αυτή την έννοια σκεφτείτε. Και αν παίρναγε η Γιουβέντους μετά, θα λέγανε οι άλλοι νέα. Δεν θα λέγανε κάτι. Και άλλοι θα λέγανε και το offside και το αυτό και οτιδήποτε. Θα σου πω ότι εκείνη την ώρα δεν θα έκρινε αποτέλεσμα το μη πέναλτι. Ναι. Όχι το πέναλτι. Σου λέω η σκέψη. Γιατί ναι, σκέψη ρε, σου ναι, λέω. Ναι, η σκέψη ναι, λοιπόν ήταν. Σου λέω νομίζω αυτό που βρίζουν περισσότερο από το αν ήταν ή δεν ήταν και τα δυναμόμετρα. Γιατί ήταν καταπληκτικά πράγματα. Μέχρι να μετράμε ποια είναι η σωματοδομή του πέναλτι. Και απίθανα πράγματα με σχέση με το βάσκετ και τέτοια. Ο πέναλτι ο οποίο παραδέχθηκε ότι έσπρωξε εντωμεταξύ. Λέει, έσπρωξε, δεν περίμενα να πέσει. Μα τι να παραδείχνει, δεν το είδαμε. Τι άλλο να λέω, δεν είναι καν δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει συνήγοροι του πενατιά, α πούμε, του εκθέτει ο ίδιο ο πενατιά που λέει ναι, έσπρωξα. Δεν βάλω, όχι, έσπρωξα. Μα το βλέπουμε, ρε φίλε, τι να μα το πει. Λοιπόν, αλλά ότι απλώ θέλαμε να δούμε ρε, σε αυτό το πολύ ωραίο ματ να παίζεται για μισή ώρα ακόμα. Θέλαμε λίγο suspense ακόμα. Α μην κάνω απέναντι να βλέπουμε μισή ώρα ακόμα. Εντάξει. Αυτό, απλό είναι το πράγμα. Τι να γίνει τώρα δηλαδή. Λέω ότι οι μισές και παραπάνω αντιδράσεις έχω την αίσθηση ότι προκλήθηκαν από αυτή τη σκέψη. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε. Κατά τα λοιπά, εντάξει. Επίσης, θέλω να πω ότι ήταν πολύ, εντάξει, ενθερμό σίγουρα, αλλά
υπερβολικές δηλώσεις του Μπουφών, πολύ υπερβολικές. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι ήταν θερμό και. Για το διαιτητή που είπε, ναι, πρέπει να ήταν εξής τύπου 5 λεπτά μετά, ναι, ας πούμε. Ναι. Οπότε, οκ, αλλά και πάλι ήταν. Δεν είναι Μπουφών, ρε παιδί μου, αυτές τις δηλώσεις. Ναι, αλήθεια, δεν είναι. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Μπουφών. Ναι. Είναι πάντα πιο ψύχρεμος ακόμα και σε άσχημα πράγματα, σε τραγικά πράγματα, σε αναποδιές, σε χαμένους τελικούς. Είναι πάντα πιο μαζεμένος και πιο εγκράτης. Ένας κύριος. Αλλά από την άλλη, όπως είδες και τον. Και τον πολύ προσεκτικό τρόπο που τοποθετήθηκε ο Ζιντάν για το θέμα. Ναι. Λες. Όχι ότι είναι μαζί του, αλλά κοίτα, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει, ναι, πώς μπορείς να αντιδράσεις όταν νιώθεις ότι αδικήσαι. Αυτή είναι, νομίζω, η φάση. Παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα άρθρα υπάρχουν για τον Μπενατιά και τι έκανε κτλ. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέμε. Μην κάνετε ερμηνεία αυτών που λέμε. Δεν χρειάζεται ερμηνεία. Λέμε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ακριβολογίας και γενικολογίας ή παπαρολογίας. Λέμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε. Πάρα πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέμε ότι δεν χρειάζεται, λοιπόν, ο Μπενατιά να πει ή να μην πει κάτι, εφόσον φαίνεται ότι σπρώχνει. Λοιπόν, 3-1 Μαρσέη, έτσι. 3-1 Μαρσέη, τρομερά πράγματα. 3-1 Μαρσέη, ο Παγιέ. Ο Παγιέ έκανε το 3-1. Και παίρνει και κάρτα, λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, την αντίδρασή του τώρα εδώ για τον πανηγυρισμό, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται. Όχι, το ακύρωσε. Το έχει ακυρώσει. Και ξενερώσαμε τη ζωή τους. Τι έγινε, ρε παιδιά? Το κύρωσε? Όχι, κάνουν 3-1. Ναι, τι να. Πω. Λα παστέλ. Λέγεται αυτό. Λα παστέλ. Α, φωνάζω για φάουλ του Μήτρογλου, επιθετικό. Εντάξει, και την άλλη, τι εκτός φάση τώρα, δώσει επιθετικό διαιτητή για καιρό στον κόλπο. Τώρα πλάκα κάνετε. Ο Μήτρο, πηγαίνοντας στη στιγμή που ο Παγιέ σουτάρει, για να σας δώσουμε να καταλάβετε, να πάρει θέση. Μέτρησε. Ναι, μέτρησε. Πάνω στον πίνακα, εγώ έβλεπα το. Το 2-1. Μήπως το έβγαλε. Ομολογώ ότι δεν το βλέπω, ναι, τώρα. Λοιπόν, θα το τσεκάρουμε. Κάποιος που ακούει με ήχο, παρακαλώ, να μας ενημερώσει. Ναι, γιατί εμείς είδαμε απλά το replay, είδαμε το σουτ, είδαμε τον γκολ, δεν είδαμε αν το μέτρησε. Και αν το ακύρωσε, το έχει ακυρώσει για επιθετικό του. Στο ξεκίνημα της φάσης εκεί. Του Μήτρογλου. Ναι. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, έλεγα, λοιπόν, ότι η πολύ προσεκτική και μετρημένη δήλωση του Ζιντάν, ναι, δείχνει απλώς ένα τρόπο που δεν είναι αναγκαστικά προφανώς μαζί με τον Μπουφόν, ούτε συμφωνεί με αυτό, αλλά καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής όταν νιώσει ότι αδικείται. Το καταλαβαίνει, το κατανοεί. Αν υπάρχει ένας που το καταλαβαίνει, άνθρωπος τερμάτισε την καριέρα του με τον τρόπο που τερμάτισε. Ακριβώς διότι ένιωσε εκείνη τη στιγμή ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Εν τω μεταξύ. Δεν βγήκε όμως να παραπονεθεί μετά. Έσφυγε το κεφάλι, έφυγε και τελείωσε την καριέρα του με τον τρόπο που θυμόμαστε. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε μετά ούτε δηλώσεις, ούτε αυτά. Με το Ματεράτσι, ό,τι είχε να πει, το είπε και τέλος. Δεν είπε. Το σέρος, παιδί, αυτήν την ιστορία τρέχει μέχρι το 10, το μεταξύ, πρέπει να σου πω. Ναι. Έφτασε πια το 2010, αφού τον είχα ρωτήσει 100.000 φορές και είπε: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ζητήσω συγγνώμη από το Ματεράτσι. Καλά, εντάξει. Ήταν σαφέστατο, ναι, αυτό που είπε. Ναι. Όπως επίσης, νομίζω, στην ίδια συνέντευξη το είχε πει. Είχε πει: Πάρα πολύ απλά το έκανα, διότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να ζω εάν δεν το έκανα, ναι, και παρέμενα απλώς μέσα στο γήπεδο και συνέχιζα, ναι, να παίζω μετά από αυτό που μου είπε. Ήταν σαφέστατο, ναι, αυτό που είπε. Να πω επίσης πώς θα φέρνει ζωή ο Μπουφόν. Ήταν εκεί στο γήπεδο όταν αποβλήθηκε ο Ζιντάν. Έτσι, να θυμίσω. Βεβαίως. Ο Μπουφόν ήταν εκεί. Ο Ζιντάν του είχε βάλει το πέναλτι, αλλά πανέγκα. Είναι το ίδιο παιχνίδι, ναι, αυτό που γίνεται. Και επειδή το θυμόμουν, έψαξα λίγο και είδα πάλι τα στιγμιότυπα και είδα σκηνικό. Υπάρχει ένα σκηνικό σε φωτογραφία. Δεν το έχω βρει σε βίντεο. Που ο Μπουφόν προλαβαίνει αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που έμεινε ο Ζιντάν μέσα από την κόκκινη μέχρι να γυρίσει και να φύγει προς τα έξω, που έχει πάει και τον παρηγορεί. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι του λέει, δεν είναι προφανώς, δεν έχει εκνευρισμό ή οτιδήποτε άλλο. Τον παρηγορεί και λέω: Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή, ρε, εσύ 12 χρόνια μετά. Λίγο το ακύρωσε τον γκολ. Ναι, έτσι μας λένε. Το ακύρωσε τον γκολ του Παγιέ. Προφανώς για το. Για επιθετικό φάουλ του Μήτρογλου. Του Μήτρογλου, ο οποίος, ναι, είναι αλήθεια ότι ρίχνει ένα αμυντικό πάνω στο βηματισμό του, επίτηδες με τα χέρια, δηλαδή τον πιάνει και τον τραβάει, ακριβώς την ώρα που σουτάρει ο Παγιέ, προσπαθώντας να μπει μέσα στην περιοχή για την περίπτωση που θα δεχόταν πάσα. Παρ' όλα αυτά παραμένει ματσάρα.
Δηλαδή έχουμε δει ναι. τρία γκολ με 4 λεπτά, έχουμε δει ένα κυρωθέν γκολ, έχουμε δει φάσεις, έχουμε δει ευκαιρίες. Ματσάρα τρομερή στη Μασσαλία. Και είναι πολύ καλό αυτό, έχετε συνέχεια και τις ματσάρες που έχουμε τη Champions League, ότι και σήμερα έχουμε πράγματα. Τι έχουμε δει απλώς ματσάρες στη Champions League. Έχουν καταρριφθεί αυτό το διήμερο μύθι ετών. Ναι. Μόνο ματσάρες έχουμε δει. Έχουν καταρριφθεί τα πάντα. Πλέον θα βλέπουμε, ξέρω εγώ, 0-3 στο πρώτο παιχνίδι και θα λέμε, να δούμε. Εντάξει, να δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις πια. Τώρα διαβάζω εδώ. Και θέλω και τη γνώμη σου γι' αυτό, γιατί παρακαλώ. Είσαι έγκριτος, μπαρτσελονολόγος. Ναι. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο site Sport FM που λέει: τα έχω στο Βαλβέρδε, η Μέση πικέ. Ναι. Διαβάζω. Το είδα και εγώ χωρίς να το έχω μελετήσει. Λοιπόν, ναι, πριν πάμε σε διακοπή. Λες λοιπόν, ο Μεν Μέση ναι. έκανε 5 σουτ στο θεάκι των 90 λεπτών. Τα βλέπα τα στατιστικά. Τα ναι. δύο εκ των οποίων στο στόχο ναι. και 19 φορές πήρε την μπάλα. Ωραία. Ο Δε Πικέ έκανε το ηλίθιο πέναλ, το οποίο έκανε το 2-0. Ναι. Άντε και πες ο Μέση είναι ο Μέση. Εσύ Πικέ, τι πετάγεσαι σαν τζουτζού, να πεις τι στο Βαλβέρδε. Τη βλακεία που έκανες με τα χέρια από τον τράβηξη, έκανες το πέναλτι, ας πούμε, θα πεις κάτι γι' αυτό. Ή σου φταίει ο Βαλβέρδε και γι' αυτό. Έτσι όπως το διαβάζω, θα το πω ακριβώς όπως σκεφτώ, ναι. μου φαίνεται πίπα. Okay. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Υπάρχει, ξέρεις. Λίγο οικοτολογία μου φαίνεται όλο αυτό. Λέει εδώ, έχουμε πει κουάτρο. Ναι. Είπε ότι συνέβη στο αεροπλάνο της επιστροφής η Μανούρα ναι. και όχι στο γήπεδο. Ότι υπήρξε, ας πούμε, ένα μίνι επεισόδιο που τα χώσαν στο Βαλβέρδε για την τακτική που ακολούθησε η ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Χαίρετε. Και όλες είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 12. Ο Κώστας Κυριάκης βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Κονδροθύμιος στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 210-95-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μετά τις 12 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για να στείλετε τα μήνυματά σας εδώ στο σταθμό και την εκπομπή, υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μέσω κινητού τηλεφώνου. Γράφετε Σούπερ FM ένα διάστημα, το μήνυμά σας, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,31 το ευρώ ένα SMS, στην οποία προστίθεται το τέλος τηλεφωνίας. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά εκεί που λέει sportfm 94,6 live, ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε emails στο ramagia05@yahoo.gr, το παραδοσιακό mail της εκπομπής, οποιαδήποτε μέρα και ώρα βεβαίως τα συγκεκριμένα. Fightclub2.0, αυτό που γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ανάλογος αν έχετε Android ή iOS κινητό, και για να κατεβάσετε το Fightclubικό application, το οποίο είναι τσαμπέ, το οποίο είναι χωρίς διαφημίσεις, το οποίο έχει πολλά ωραία καλούδια που μπορείτε να δείτε με τα ματάκια σας. Και επειδή έλεγα ότι έχει δυνατότητα για online ή offline ακρόαση των 10 τελευταίων εκπομπών, πλέον έχει δυνατότητα για online ή offline ακρόαση των εκπομπών όλου του τελευταίου μήνα. Αυτά είναι. Βέβαια. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς. Να είναι καλά. Όχι εμείς, τα παιδιά. Όλα τα παιδιά και ο Φύσα Ρούφα τραπατώνει ειδικά για τις εκπομπές. Ο Τίμιος. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσάους είναι στα μικρόφωνα. Όση ώρα δεν είχαμε έτσι, επαφή, επικοινωνία, ο Φρέντι Μοντέρο άνοιξε το σκορ στη Λισαβόνα, Sporting Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Οπότε έχουμε και εδώ παιχνίδι. Μάλιστα. Πια. Έχουμε και εδώ παιχνίδι. Δηλαδή, το μόνο που μένει για να έχουμε παιχνίδι παντού είναι να βάλει ένα γκολ η Σάλτσμπουργκ και δύο γκολ η Τσέσκα στην Άρσεναλ. Από αυτό το τελευταίο δεν θα γίνει. Ναι. Καλά, μην το λες. Δεν νομίζω. Μην λες τίποτα αυτές τις μέρες με αυτά που έχουμε δει. Μην λες τίποτα. Εντάξει, δύσκολο. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο τουλάχιστον φαίνεται δύσκολο. Λοιπόν, στα μικρά επίσης του χθεσινού βραδινού παιχνιδιού, των τελευταίων του λεπτών, μάλλον καλύτερα, λοιπόν, υπήρχε ένας πολύ ωραίος Μερακλής που έκατσε και δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα τρομερό πράγμα που γίνεται από την ώρα που σφυρίζεται το πέναλτι και μετά με τη βούλα του πέναλτι. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Όχι, δεν το είδα αυτό. Λοιπόν, πρώτα, ο πρώτος που το κάνει έχει σφριχτεί. Γίνονται μανούρες αυτά από βάλε τον Μπουφόν. Θυμάστε ότι συνεχιζόταν μια μανούρα, το οποίο εμείς όμως από εδώ τη βλέπαμε σε σχετικά μακρινό πλάνο. Ναι. Λοιπόν,
Το είδα τώρα όλο σε κοντινό. Λοιπόν, πρόσεξε τι γίνεται. Παίρνει ο Ρονάλντο την μπάλα. Αφού ξέρω εγώ και τα λοιπά, ναι, έχει, μιλάει ο Ρονάλντο, ξέρω με τον Κρός εκεί, με τον Λούκας Βάσκεθ και τέτοια. Πάει λοιπόν, τη στείνει την μπάλα εκεί. Πηγαίνουν κοντά κάτι παίχτες Γιουβέντους. Πηγαίνει ο Μάντζουκιτς, κλωτσάει την μπάλα. Ναι. Λίγο έτσι και κλωτσάει και λίγο το χώμα στη βούλα. Ναι. Ξανά πηγαίνει ο Τίμος Εργατάκος, Λούκας Βάσκεθ, παίρνει με το χέρι κανονικά χορταράκια, τα βάζει πάνω, τα πατάει. Όλοι μαζί μπορούμε. Ναι. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, ξανά αυτά μανούρες εκεί, περνάει ο Κελίνη, χρακ, ρίχνει πάλι μια κλωτσιά. Εκεί επίτηδες, επί τούτου, ρε, να χαλάσει το χόρτο στη βούλα. Ξανά πηγαίνει ο Λούκας Βάσκεθ από πάνω. Με τη γλώσσα. Και αρχίζει και το περνάει με τη γλώσσα για να είναι λίγο. Ναι, αρέσει. Υπέροχα. Ναι, αρέσει. Τρομερό. Αλάνα, ρε παιδί μου, αυτό είναι αλάνα, ξέρεις. Δεν είναι Champions League, είναι αλάνα. Τελείως. Τελείως. Είχε πλάκα. Είχε πλάκα αυτό. Γίνανε διάφορα πραγματάκια σε αυτή τη χθεσινή τέλος πάντων φάση. Και μια που είναι κυκλήρωση αύριο. Τι λες? Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχω να πω κάτι. Τι να πεις. Να πεις τι. Τίποτα. Τι σου έρχεται, ρε παιδί μου, τι σου έρχεται ότι θα είναι τα μητελικά. Να το τρίτο. Μάλιστα. Ο Τοβέν είναι ο σκόρερ. Μάλιστα. Μόρι Μαρσέιγ. Από 0-1-3-1. Να έχει χάσει ένα 0, να μπαίνει, να θες να σου φαρίσει το σκόρ, να τρως γκολ στο πρώτο λεπτό και όχι μόνο να μην σου σπάει ο τσαμπουκά, αλλά να φτάνει στο 3-1. Δεν θα έλεγα άκοπα, αλλά να φτάνει στο 3-1. Αβάδιστα. Άνετα. Ναι. Αβάδιστα. Λοιπόν. Θα πω, ναι, για αύριο που λες. Ναι. Real Bayern και Liverpool Roma. Μαζί σου και εγώ εκεί είμαι. Και εγώ εκεί είμαι. Να φαγωθούν οι δύο μεγάλοι μεταξύ τους. Να μην είναι του τύπου ποιος θα πάρει τη Ρώμα. Να την Κιτσέσκα. Τσούκου τσούκου, ερχόμαστε. Τσούκου τσούκου. Γίναμε, γινόμαστε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Real Bayern συμφωνώ και θα είναι με αυτή τη σειρά. Νομίζω θα είναι Ρώμα Liverpool. Επαναληπτικό, okay, στο Anfield. Okay. Το άλλο ζευγάρι. Και εντάξει, το Ρώμα Liverpool θα είναι. Εμένα θα αναμένεται. Real Bayern θα είναι. Οπωσδήποτε. Εγώ θα αναμένω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Ρώμα Liverpool, πρέπει να σου πω. Εντάξει. Με λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εγώ. Εσύ, εγώ ξέρω να σου πω τώρα. Ισότιμα, γιατί είναι ιδιαίτερα. Okay, να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Δεν μπορώ, ναι, πια. Πέρα, ρε παιδί μου, από όποια αντιπάθεια υπάρχει, δεν μπορώ πια και αγωνιστικά να βλέπω για πολλή ώρα την Bayern. Η αντιπάθεια είναι που σε. Η αντιπάθεια είναι που το κάνει. Εντάξει. Γιατί δεν είναι άσχημο το ποδόσφαιρο που παίζει η Bayern τώρα. Μην κοιτάμε τώρα τα παιχνίδια αυτά με τη Σεβίλη που δεν ήταν στα πολύ καλά. Και ποια να δούμε, ρε εσύ. Κοίτα, να σου πω, έχοντα δει κάποια παιχνίδια φέτο τη Bayern, υπάρχουν κομμάτια του παιχνιδιού. Τσουλούλα, εσύ. Τσουλού και λίγο Γερμανία που έχω δει κάτι παιχνίδια, κάτι Dortmund, κάτι τέτοια που έχει τύχει να δω. Υπάρχουν κομμάτια, ρε παιδί μου, που παίζει αρχοντική μπάλα. Δηλαδή, νομίζω ότι η αντιπάθεια σε θολώνει. Πιθανώ δεν μπορώ να αντεπιχειρηματολογήσω αυτό. Είναι αλήθεια. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Λέω όμω ότι πιθανότητα, γιατί το ποδόσφαιρο παίζει δεν είναι απεχθές, ναι, όπως το παρελθόν. Στα μάτια αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα ιδιαστικό. Ναι. Γιατί δεν γουστάει στην Bayern, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Μάλλον είμαι ένας μίζερος, εμπαθής, σκατόψυχος. Θα έλεγε ενδεχομένως απέναντι στην Bayern τουλάχιστον. Εγώ δεν θα διαφωνούσα με αυτό. Ναι. Όχι, δεν θα σε αν το έλεγε. Αλλά αν το πει για τον εαυτό σου, δεν μπορώ να διαφωνήσω εγώ με εσένα. Ναι. Ναι. Δεν θα το έλεγα ποτέ για σένα με δική μου πρωτοβουλία. Αλλά αν θε να αυτοπεριζοριστεί έτσι, εγώ ποιο είμαι να πω όχι. Εντάξει, ναι, και η κίνηση του Κελίνη είναι τρομερή, το πόσα πληρώσατε, αλλά εντάξει, ναι, αυτή την είδαμε από αυτά. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα, χωρίς πλάκα, και με όλο το σεβασμό στον Τζόρτζι Κελίνη, που πραγματικά αγαπάω και τον θεωρώ, ρε παιδί μου, και ακόμα κορυφαίο αμυντικό, ακόμα στην ηλικία που είναι. Δεν μπορείς να πάρεις σοβαρά τον Κελίνη όταν λέει ή κάνει κάτι. Δεν μπορείς να τον πάρεις πολύ σοβαρά. Επίσης, τώρα, με όλο το σεβασμό στον Κελίνη και τη Γιουβέντους, δεν πάω να πάρει σοβαρά τη Γιουβέντους, η οποία υποβιβάστηκε και της αφαιρέθηκαν δύο τίτλοι για στημένα. Θέλω να πω ότι, ρε παιδιά, οκ. Εντάξει, ναι, δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις ενώ είσαι ως Γιουβεντίνος για τέτοια πράγματα. Δεν πάω να κάνεις την κίνηση πόσα δώσατε, ας πούμε. Ναι, και να παίζεις τη Γιουβέντους. Ναι, ναι, δηλαδή, sorry κιόλας. Είναι λίγο παράδοξο, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο παράδοξο. Λίγο παράδειγμα. Και ήταν και μία από τις πολύ μεγάλες εστίες BFAP το, ναι, συγκεκριμένο. Ναι. Επίσης, να ευχαριστώ θερμά τον Μανώλο Χιμένεθ, εκείνος νομίζω το είπε, που κάπου διάβασα σήμερα που λέει ότι ο Μανώλας μπορεί να παίξει σε όλες τις ομάδες Ευρώπης. Ευχαριστώ που μας ακούει ο Μανώλο Χιμένεθ. Ευχαριστώ που είναι στο πλευρό μου σε αυτό όλο το debate που είχαμε εδώ σχετικά με τον Κώστα Μανολά. Να είναι καλά ο Μανώλο. Ha ha ha.
Περιμένουμε να βγει κάποιο ο Πολωνής αντίστοιχα να πει: όχι, δεν μπορεί να παίξει ο Μανολάς και σιγά και ποιο Μανολάς. Μάλιστα. Περιμένουμε να βγει κάποιο να το πει. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, τώρα. Και έχει σημασία νομίζω λίγο παραπάνω το λέει ο... να το λέει ο Χιμένεθ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει και κανένα συμφέρον, ας πούμε. Δεν είναι για καμιά σημαία τη ΑΕΚ ο Κώστας Μανολάς. Καταλαβαίνει κανείς. Ναι, όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα αυτό το δήμερο, πέρα από τις ανατροπές, μας έδωσε ποδοσφαιρικό υλικό και πρόσωπα. Ναι. Τα οποία ξέρεις, ενισχύουν γενικώς τον ποδοσφαιρικό μύθο. Δεν του αφαιρώ, μόνο του προσθέσαν όλα αυτά που γίνανε τις δύο τελευταίες μέρες. Φίλε, όλα στημένα είναι. Ναι, ναι, όλα. Όλα στημένα. Όλα στημένα, φίλε. Όλα έχουν βουγγίξει τα στοιχηματζίδικα στην Ασία, φίλε, έχουν βουγγίξει. Τα είδα και αυτά. Δεν είναι μόνο ότι τα λέμε, τα είδαμε. Τα έχεις δει γραμμένα. Μα δεν τα λέω τυχαία. Προφανώς. Προφανώς. Ναι, εντάξει, πάνω, αλλά... πολλά εκατομμύρια αλλάξαν τη χέρια μετά από αυτά τα τώρα, παιχνίδια. Τώρα Μπαρσελόνα τώρα να κάτσε να φάει 3 γκολ τώρα στη Ρώμη. Εντάξει, θα έπαιρνε βέβαια, να σου πω πως το διάβασα ναι, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Θα έπαιρνε βέβαια αν παίρνει στα ημιτελικά. Αλλά πόσα θα πάρει τώρα που δεν πέρασε. Φίλε, το παιχνίδι βγήκε με τα γραφή του Κουτίνιο και του Ντεμπελέ. Κάτσετε. Τώρα που λέμε για Μπαρσελόνα. Ναι. Διάβασα ότι ο Ινιέστα συμφώνησε με κινέζικη ομάδα. Το είδες? Το διάβασα, δεν το είδα επισήμως. Είναι ναι. Επίσημο. Είναι ρεπορτάζ έγκριτου, ναι, έγκριτου το, ως πληροφορία το ξέρω. Καταλωνίας. Okay. Με κάθε σεβασμό στις τσέπες των ανθρώπων και στις επιλογές τους, είναι λίγο στενάχωρο. Είναι. Η Κίνα είναι λίγο στενάχωρο. Κυρίως διότι λες, παιδί μου, ότι στο μεταβατικό αυτό στάδιο που φεύγει και ο Ινιέστα πια ή που, εν περιπτώσει, τελειώνουν τα ποδοσφαιρικά ψωμιά του Ινιέστα όπως τα ξέραμε, θα θέλαμε τουλάχιστον μια χρονιά ακόμα να μείνει στην ομάδα σε ρόλο γκουρού, σε ρόλο ψυχωτή, σε ρόλο διαφωτιστή, σε ρόλο του instructora, σε οτιδήποτε ρόλο γουστάρει να είναι ο ίδιος. Εγώ διατηρώ μια επιφύλαξη, ναι, διότι αυτό που θυμόμαστε επισήμως είναι ότι ο Ινιέστα είχε βγει ο ίδιος και είχε πει μαζί με ανθρώπους Μπαρτσελόνα ότι εγώ υπέγραψα συμβόλαιο ζωής με την Μπαρτσελόνα. Ναι. Τελειώνει το καλοκαίρι ωστόσο το συμβόλαιο ζωής. Όχι, όχι. Έλεγε ότι ασχέτως του τι θα κάνω, okay, με την ποδοσφαιρική μου καριέρα, ότι συμφωνήσαμε να έχουμε μια σχέση ζωής με την ομάδα. Ναι. Αυτό το θυμάμαι επισήμως. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Πάντως τα δημοσιογράφα μιλάνε για τριετές συμβόλαιο. Σαν τον Τζάβι δηλαδή, ναι, στην ίδια ηλικία περίπου τριετές, ναι, συμβόλαιο. Μάλιστα. Τριετές με προοπτική τέταρτου χρόνου. Διάβασα εγώ σήμερα. Με μυθικά λεφτά του τύπου 35 εκατομμύρια. Όχι, 35 εκατομμύρια του χρόνου. Προφανώς. Όχι καλά. Ναι, προφανώς μυθικά λεφτά. Όχι, δεν μιλάμε για 20. Δεν μιλάμε για 25. Μιλάμε για 35. 35 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καθαρά ή μεικτά. Θέλω να πω 35 εκατομμύρια όμως. Και ξαναλέω, με κάθε σεβασμό. Σουρεαλιστικά λεφτά από την άλλη. Όχι, είναι ο Ινιέστα όμως. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν είναι αγωνιστικά λεφτά αυτά. Είναι λεφτά να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, να ακουστούμε σοβαρά και να χτίσουμε κάτι εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, πήραμε όσους πήραμε. Καλή, ξέρω εγώ, η Ασαμόες Γκιάν, λέω τώρα ένα τυχαίο όνομα. Αλλά μόνο άμα φέρουμε Ινιέστα θα κάνουμε πραγματικά το project μας πραγματικότητα. Γιατί με τον Ασαμόα Γκιάν, πώς το λένε, 10.000 παιδάκια ξεκινάνε την μπάλα και με τον Ινιέστα ξεκινάνε την μπάλα 10 εκατομμύρια παιδάκια στην Κίνα. Θέλω να πω. Θέλω να πω. Με αυτή την. Με αυτή την έννοια. Επίσης, παιδιά, εσείς που βρίζετε με τη λίστα σε μούτρα. Να βρίζουν. Μπορείτε να πω τουλάχιστον γράφτε. Μπορείτε να γράφετε κανονικά. Δεν χρειάζεται να γράφετε κεφαλαία όπως γράφετε στο Facebook. Φωνάζουνε. Και όταν φωνάζει, γράφει κεφαλαία. Άσου να φωνάζουν. Άσου να το βγάλω μέσα το παιδί μου. Δεν είναι. Δεν βαριέσαι. Καλά, όχι, δεν βαριέμαι. Θες να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα σου διαβάσω δύο τίτλους και θα μου πεις ποιος αρέσει περισσότερο. Θα σου πω να το κάνω στο άλλο ημιώρα, αλλά τώρα επειδή δεν είναι τεταμένα τα πνεύματα, πρέπει νομίζω να μπούμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πεις αν σ' αρέσει καλύτερα, αν θα έδινες το κλικ σου στον τίτλο «Ο λόγος που χωρίζεται». Αποσωπητικά. Ξαναπέστε σε παρακαλώ. Αν θα έδινες το κλικ σου ναι, στον τίτλο «Ο λόγος που χωρίζεται» ναι, αποσωπητικά ναι, ή στον τίτλο «Είναι η αδιαφορία μια καλή μέθοδος επανασύνδεσης»? Δεν θα έδινα το κλικ μου σε κανένα από τα δύο. Συγγνώμη, σκληρός, το ξέρω.
Είμαι σίγουρο. Δεν θα έδινα. Άντε να το δίνω στο πρώτο. Μάλιστα. Δεν το έδινε γιατί δεν ξέρει στην πραγματικότητα ποιος. Ποιος είναι ο συγγραφέας του άρθρου. Ασφαλώς και δεν ξέρω. Γιατί έχει σημασία ότι εάν είναι μια πένα με βαρύνουσα. Δώσ' μου όλο το πακέτο για να κρίνω πού θα δώσω το κλικ μου όμως. Ναι. Έτσι μου το λες τώρα γενικά, ας πούμε. Breakup coach και τα δύο. Φρέσκα. Ωραία. Το ένα είναι ο λόγος που χωρίζεται, είναι αποσιοποιητικά. Ναι. Και το δεύτερο είναι. Φρέσκο και σπαρταριστό. Ναι. Και το άλλο είναι η αδιαφορία, μια καλή μέθοδος επανασύνδεσης. Μεγάλο το πρώτο, μικρό το δεύτερο. Breakup coach στο πρώτο θα πάω. Ναι. Δηλαδή ξέρει. Ο λόγος που χωρίζεται τελίτσες. Ο ειδικός μιλάει. Ναι. Είναι μεγάλο αυτό. Χρειαστεί να κάνουμε ρεζουμέ εδώ πέρα. Γιατί είναι λίγο μεγάλο. Και δυστυχώς δεν έχει τόσο πολύ breakup coach εδώ, αλλά έχει παράθεση της άποψης του μοριακού βιολόγου δόκτορα Bruce Lipton και από το εκπληκτικό βιβλίο του Το φαινόμενο του μήνα του μέλητος. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι. Ναι. Δεν είναι τόσο η γνώμη της breakup coach, η οποία έχει βάλει ουσιαστικά μια παράγραφο πηγελιά στην αρχή, ναι, και τρεις γραμμές στο τέλος. Ωραία, όχι, θέλουμε. Στο άλλο έχει βάλει, είναι δικό της. Το άλλο είναι δικό της. Στο δικό της θέλουμε. Ωραία. Δεν με έδινε τι λέει ο κύριος Lipton. Έτσι. Ο κύριος Ζήπα πάει κανένα τσάι να κάτσει να τα λέει. Να διαβάζει τις τρεις γραμμές που λέει για κλείσιμο. Ναι. Να προσπαθούμε να μην χάνουμε τη στιγμή. Ναι. Αφήνω λίγο για να το χωνέψεις. Ναι, το χωνεύω, ναι. Να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο παρόντες. Πολύ ωραία, ναι. Δεν το χώνεψες τώρα, εδώ απάντησες γρήγορα. Όχι, θέλω λίγο να τα αφήνεις να κατεβαίνει. Μα λαχταράω το επόμενο. Είναι, έχω πει την πρώτη γουλιά που με ξεδιψάει και θέλω την επόμενη, καταλαβες. Να μην αφήνουμε τη συνήθεια να διαβρώσει αυτό το πολύτιμο συνέστημα. Είμαστε. Και ίσως ο έρωτας να μην κρατάει πράγματι για πάντα, αλλά ίσως εξελιχθεί σε μια σχέση ψυχικής αγάπης με τον σύντροφό μας. Εντάξει. Δεν με ικανοποιεί. Ούτε με να περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να το διαβάσει όλο όμως. Ναι, αυτό που ακούω όμως τώρα, αυτές οι τρεις προτάσεις, είναι η επιτομή του κλισέ. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Ζητάω συγγνώμη από σένα και την breakup coach. Και περιμένουμε καλύτερα πράγματα. Και δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Sorry κιόλας. Πάμε λοιπόν στο πραγματικά σημαντικό κείμενο. Το πραγματικά σημαντικό κείμενο. Έχει τίτλο, είναι τώρα, 12 Απριλίου. Ναι. Μιλάμε σημερινό. Όταν λέω φρέσκο, εννοώ σημερινό. Ναι. Σημερινό. Ναι. Λοιπόν, τίτλος. Είναι διαφορία μια καλή μέθοδος επανασύνθεσης. Το διαβάσουμε τώρα και το συζητήσουμε μετά. Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε, τεντώστε τα αυτιά σας. Τεντώστε τα αυτιά σας. Εδώ πέρα να ακούτε. Όχι. Και κλείνει το κείμενο. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλύτερα. Η αδιαφορία είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Ωστόσο, από μόνη της δεν αρκεί. Ναι. Μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό μέρος της μεθόδου που οδηγεί στην επανασύνδεση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάνει από μόνη της. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ολοκληρωμένες στρατηγικές. Τακτικές συγκεκριμένες που απλά και μεθοδικά θα σε οδηγήσουν στο να ξανακερδίσεις την ευτυχία. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα. Το θυμάσαι το δεύτερο ερώτημα? Όχι. Δεν το θυμάσαι γιατί δεν υπάρχει δεύτερο ερώτημα. Α, καλά, απάντησα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Το μόνο ερώτημα που έχει τεθεί είναι το αν είναι η διαφορία μια καλή μέθοδος. Δεν έχει τεθεί κανένα άλλο ερώτημα μέχρι εδώ. Αυτό, ναι. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα, λοιπόν. Τι σημαίνει όταν αυτός ή αυτή που εσύ χώρισες σου δείχνει αδιαφορία? Είναι δυνατό να σε ξεπεράσει τόσο γρήγορα? Ξέρω ότι είναι πολύ πιθανό το παραπάνω ερώτημα να ταλαιπωρεί το μυαλό σου. Είναι σπάνιο να ξεπεράσει κάποιος τόσο γρήγορα το χωρισμό. Μπορεί να συμβεί, αλλά είναι σπάνιο. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση συμπεριφέρεται μάλλον με φιλικότητα παρά με αδιαφορία. Έτσι στην πραγματικότητα μένουν δύο επιλογές. Εκδίκηση ή προσπάθεια επανασύνδεσης. Λοιπόν, οτιδήποτε από τα δύο και αν συμβαίνει, στην πραγματικότητα δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η αδιαφορία χρησιμοποιείται συχνότερα ως μέσο για την επανασύνδεση ή, για να είμαι πιο ακριβής, ως μέρος μιας στρατηγικής με στόχο την επανασύνδεση, και ένας από τους λόγους είναι ακριβώς επειδή προβληματίζει εσένα για το ποια είναι τα συναισθήματα του άλλου. Μάλιστα. Κατάλαβες οτιδήποτε? Τα πάντα. Το βασικό που κατάλαβα και ναι, τιμώ για αυτό το λόγο την breakup coach είναι ότι, παρόλο που είναι breakup coach, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος εξειδικευμένος πάνω στους χωρισμούς, παρόλα αυτά βάζει το λιθαράκι της στο να έρθουν οι άνθρωποι ξανά κοντά. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι σαν να δουλεύει ενάντια στο ψωμί της. Αυτό που είναι ψωμί, ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, σου λέω ότι εμένα το ψωμί μου είναι πώς θα διαχειριστούν οι άνθρωποι το χωρισμό. Mm-hmm. Άρα, ας πούμε, το λέω κοινικά, με συμφέρει να χωρίζουν οι άνθρωποι και θα έρθουν σε μένα μετά για να πάρουν συμβουλές για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά επειδή πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος,
άνθρωπος, εάν μπορώ να κάνω κάτι για να τους τα ξαναβρω, θα το κάνω. Ψυχάρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή χτυπάμε τώρα εδώ break-up, κουτσόσιμο εδώ πέρα στο φίλος και λέμε μπουνιά εδώ πέρα. Μπουνιά. Λοιπόν, φιλάμε τώρα φανέλα. Εννοείται. Λοιπόν, αν και αν εσείς φίλες και φίλοι που ακούτε βρήκατε λίγο γενικόλογα τα πράγματα αυτά που είπε Breakup Coach, ψάξτε λίγο πιο βαθιά μέσα σας, θα έλεγα. Ναι. Ή κάντε επιτέλους, αν δεν έχετε κάνει installation, το πρόγραμμα Αγάπη. Ναι. Γιατί ενδεχομένως να μην το έχετε ή να έχει χτυπήσει όπως κατεβαίνει το πρόγραμμα, να μην έχει χτυπήσει το αρχείο, να μην έχει δοθεί καλά και πρέπει να το ξανακάνετε, να κάνετε αφορμάτ και να το ξαναβάλετε. Αγιά σου. Και ίσως να είναι αυτή η μόνη διέξοδος, η εγκατάσταση, δηλαδή η σωστή εγκατάσταση, η ορθή εγκατάσταση του προγράμματος Αγάπη, που θα σας αποκαλύψει σε ένα κρυμμένο φάκελο το δεύτερο ερώτημα. Ναι. Το οποίο δεν έχουμε εδώ, αλλά το οποίο έχει απαντηθεί και αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, έχουμε την απάντηση για να βρείτε την ερώτηση. Ίσως χρειάζεται να κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με αυτές τις μικρές σοφίες της ζωής, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εδώ θα είμαστε πάλι σε λίγο. Κώστας Κυριάκης, κυρίες και κύριοι, είναι στα DEX και για Saxon τώρα και νωρίτερα για CALT. Όχι, για να μπερδεύονται κάποιοι, σε αυτόν να πάνε τα εύσημα. Να αποδώσουμε το Κυριάκη, τα Κυριάκη. Ναι. Ναι. Σωστά απορούσε ο Κωσίγη. Συγγνώμη, λέει, έχει ο ρίλος αποκλειστικότητα στους Saxon, λέει εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, βέβαια. Τι είναι δυνατόν. Όχι. Εντάξει. Μπορεί να έχετε συνηθίσει να παίζει ο ρίλος Saxon, μπορεί να έχετε συνηθίσει αποθέωση ρίλου. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Αλλά είναι αποθεωθεί Κωστής Κυριάκης, φυσικά. Ναι, εννοείται. Προφανώς. Εννοείται. Ράθουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Fight Club δεύτερη ώρα, όπως έχετε καταλάβει. Τα παιχνίδια όλα είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχετε χάσει τίποτα. Ας τώρα ξεκινήσετε το 48 λεπτό. Να μην θυμίσουμε τα αποτελέσματα ημίχρονου. Τσέσκα Μόσχας Άρσεναλ 1-0, Μαρσέιγ Λιψία 3-1, Σάλτσμπουργκ Λάτσιο 0-0 και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Είμαστε. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα δύο παιχνίδια είναι στον γκολ. Τα δύο παιχνίδια στον γκολ. Δηλαδή αλλάζει η. Μάλλον όχι. Το Μαρσέιγ Λιψία με ένα γκολ αλλάζει. Αυτή τη στιγμή έχει πρόκριση Μαρσέιγ. Μαρσέιγ, ναι. Με ένα γκολ τη Λιψία έχει πρόκριση Λιψία. Σωστό. Με ένα γκολ τη Σπόρτινγκ αλλάζει. Παράταση. Πάμε σε παράταση, ναι, σωστά, συγγνώμη, ναι, ναι. Αυτό σκεφτόμουν. Ενώ Σάλτσμπουργκ και Λάτσιο είναι δύο γκολ μακριά από το να κάνουν οτιδήποτε. Έχουν ένα ολάκερο ημίχρονο όμως. Αλλά έχουμε μάτς, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε μάτς. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία και η φάση. Ναι, παιδιά, μοιραίνεστε με την Breakup Coach. Το ξέρω, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό το κάνουμε. Ναι. Κιόλας δεν είναι, δηλαδή. Βασικά το κάνουμε για την ψυχή μας, εμείς εδώ. Περισσότερο δηλαδή, από όλα. Δεν λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Δηλαδή, υπάρχει ιδιοτέλεια πίσω από αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε διότι μοιρώνει την ψυχή μας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ανοίγουν τα τσάκρα μας και σημαίνουν όλα αυτά τα καλά πράγματα. Έτσι. Έτσι όπως τα λες. Ναι. Έτσι όπως τα λες. Πώς βλέπεις Πανάθα εκτός Euroleague? Περιμένω να δω τι ακριβώς πλάνο υπάρχει, τι ακριβώς σχέδιο υπάρχει, ποιοι άλλοι θα είναι, αν θα ακολουθήσουν άλλες ομάδες κλπ. Που δεν φαίνεται πιθανό αυτή τη στιγμή. Κοίτα, αυτό έτσι είναι το θέμα, ναι. Νομίζω. Είναι θέμα. Ναι. Είναι θέμα το ποιες ομάδες θα ακολουθήσουν. Δηλαδή το από ποια διοργάνωση φεύγεις, εννοούμε από πλευρά σε κύρους, το ξέρουμε. Το σε ποια διοργάνωση πας είναι το, είναι το ερώτημα. Πάμε για τέταρτο γκολ, το οποίο δεν μπήκε με έναν, έχασε, με έναν μαγικό τρόπο. Δεν μπήκε. Τι, ο Μήτρογλου το χάσε, γιατί εστιάζει η κάμερα εκεί. Τι έγινε σε αυτή τη φάση, πώς χάθηκε αυτό το γκολ. Διπλή ευκαιρία. Ναι. Διπλή ευκαιρία με διώξιμο αμυντικού πάνω στη γραμμή και νομίζω το δεύτερο ήταν επέμβαση θεματοφύλακα. Αν πρόλαβα να δω καλά πίσω από τα σώματα, θα ξαναδούμε τώρα την ευκαιρία. Πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της Μαρσέιγ. Ναι, ο Μήτρογλου είναι. Μήτρογλου το πρώτο. Όχι, ο θεματοφύλακας νομίζω τα πιάνει και τα δύο. Ναι. Εντάξει, τρομερός θεματοφύλακας πάντως. Ήταν και στο γκολ που λέγαμε νωρίτερα στο 2-1, δεν ήταν της Μαρσέιγ που κάνει διπλή απόκρουση. Ναι. Εντάξει, έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του θεματοφύλακας, το συζητάμε. Όντως. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τη φάση. Ναι, τερματοφύλακας. Όχι, τερματοφύλακας και δεύτερο. Τερματοφύλακας και το δεύτερο. Και το δεύτερο, τερματοφύλακας. Ναι. Ναι. Ναι, με το σώμα. Τερματοφύλακας και το αδύο. Χταπόδι.
Ο Μήτρογλου. Καλά το έκανε ο Μήτρογλου εκεί, γιατί είχε τάκλει στα πόδια του. Αυτό ναι, δεν μπορούσε να βάλει δυνατότερα το πόδι του στη φάση. Διότι φοβήθηκε, έκανε και κόντρα. Φοβήθηκε ότι του αγγίσουν το πόδι. Και πρέπει τώρα να πέσουν δύο. Την έχουν πατήσει τόσοι και τόσοι. Που έχουν πάει να βάλουν τα πόδια του στη φωτιά και έχουν. Ένα διπλό τάκλιν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που το είδα, θυμήθηκα την περίφημη ιστορία έτσι, του David Boost. Την περίφημη την έχουμε πριν που έγινε μπροστά από τον Σμάιχελ. Ο Σμάιχελ χρειάστηκε ψυχολόγο μετά. Μετά από αυτό που είδε. Και ήταν από τη μια μεριά είχε έρθει ο Έρουιν, θυμάμαι ο Ντένις Έρουιν, και από την άλλη δεν θυμάμαι ποιο άλλο ένα αμυντικό. Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, όσο στο μπάσκετ διαχειρίσουμε και να κλείσουμε αυτό, μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρχουν, ποιες ομάδες θα υπάρχουν, τι πλάνο θα υπάρχει γενικότερα, ποιοι παίχτες θα υπάρχουν, γιατί είναι και θέμα να δούμε τι θα κάνουν οι παίχτες που θα γίνουν συζητήσεις για να παραμείνουν και οι παίχτες που είναι να έρθουν. Διαφορετικά προσεγγίζει ένα παίχτη με θέλεια στην Ευρωλίγκα και διαφορετικά με μια άλλη διοργάνωση. Οπότε πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά, νομίζω, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι να πάει Final Four. Στην παρούσα φάση και να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει να το σηκώσει, ώστε αν είναι να φύγει ως τροπεούχος. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι είναι το όραμα του Γιαννακόπουλου στην προκειμένη φάση. Πάντως, παρότι έχουμε εκλογές για εκτελεστικό διευθυντή στην Ευρωλίγκα, από ό,τι ξέρω, το καλοκαίρι, η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν ένα πράγμα οριστικό, ήταν ανακοίνωση. Σαφές. Και από την μέρα διαβάζω εδώ ένα αποστάρισμα του David Pick, που είναι Ισραηλινός δημοσιογράφος, που μεταφέρει μέσω Twitter την πληροφορία πως αρκετοί general manager και προπονητές ομάδων της Ευρωλίγκας υποστηρίζουν ότι η Real Madrid θα πρέπει να προκριθεί απευθείας στο Final Four χωρίς να δώσει σειρά στα playoff με τον Παναθηναϊκό. Τι? Ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι φεύγει, πρέπει η Real Madrid να προκριθεί απευθείας. Δηλαδή η γελοιότητα χτυπάει τυρ. Έτσι. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Το μεταφέρει ο δημοσιογράφος, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Σε τι κόσμο ζούμε, ρε. Η οποία Ευρωλίγα, για να τα πούμε όλα, ανακοίνωσε ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν οι ομάδες γίνονται 18. Ναι. Μπαίνει μια γαλλική και μια γερμανική. Και μπαίνει, όχι μια γερμανική, μπαίνει η Bayern. Εντάξει. Γιατί Bayern είσαι, για να τα λέμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πάμε να ανοίξουμε καινούργια μπίζνα. Μα ότι να ανοίξαμε καινούργια μπίζνα. Θυμίζω ότι η Bayern λίγο πολύ έχει φτιάξει ομάδα μπάσκετ και δεν ξέρει να κάνει τα λεφτά που τους περισσεύουν, έτσι. Ναι. Είχε ένα απόθεμα από τα έσοδα του ποδοσφαίρου και τα επένδυση στο μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν. Και. Η Bayern, η οποία πήγε τη χρονιά με Τζόρτζεβιτς. Έδιωξε τον Τζόρτζεβιτς, παρότι η ομάδα έχει πάρει ξέρω εγώ κύπελο και είναι σε πολύ καλή κατάσταση και για το πρωτάθλημα κτλ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα με τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος ήταν έξαλλος φεύγοντας και είπε διάφορα πράγματα. Μπορώ να φανταστώ τι έγινε. 2-0 CSKA μπορώ να φανταστώ. Ωραία. Εντάξει. Είμαστε τώρα. Ναι. Ένα γκολ μακριά CSKA. Ναι, συγγνώμη, για πες. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ναι, η Bayern είναι μια περί το συμβόλαιο και η άλλη ομάδα είναι η γαλλική, νομίζω είναι η Villeurbanne. Είναι η Villeurbanne λόγω του ότι είναι ο Πάρκερ. Πρόεδρος, ιδιοκτήτης. Ναι, μεγαλομέτοχος, τέλος πάντων, ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, τι να πω. Και υπάρχει και το άλλο φοβερό επίσης, το οποίο το ανακοίνωσε νομίζω ο πολύ αγαπημένος όχι ο Ζαχαβή, βλακία είπα. Πώς το λένε τον άνθρωπό μας στην Μακάμπη, ο Μιζράχη. Ναι. Ότι η Μακάμπη θα έχει δύο ομάδες του χρόνου. Μία για το Ισραηλινό πρωτάθλημα και μία για την Ευρωλίγα. Επειδή υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στο ρόστερ, ότι πρέπει να παίζουν τάδε Ισραηλινοί παίκτες κλπ. Η Μακάμπη επισήμως θα έχει του χρόνου δύο διαφορετικές ομάδες. Μία ομάδα για το πρωτάθλημα του Ισραήλ και μία ομάδα για την Ευρωλίγα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι. Γενικά γίνονται πραγματάκια που λέμε. Γίνονται πραγματάκια στην Ευρωλίγκα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, πραγματικά. Τώρα θα δούμε. Το πιο ωραίο, ίσως ακόμα πιο σουρεαλιστικό από αυτό που μόλις μου είπες, το διάβασα κάπου στα social media, σημαίνει που δεν θυμάμαι τώρα, αν ήταν Facebook, Twitter, δεν ξέρω εγώ πού. Έλεγα ένας τύπος, βέβαια λέει, να φύγει ο Παναθηναϊκός από την Ευρωλίγκα, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, ποια Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα λέει, αν δείτε, στο Facebook λέει, σήμερα έχει 700.000 likes. Ναι. Ενώ της FIFA λέει, της FIFA έχει 1 εκατομμύριο. Ναι. Οκ. Μεγάλο συμπέρασμα. Ναι. Λοιπόν, να και να μας που δεν έχουμε άγχος, δεν υπάρχει άγχος εδώ πέρα. Διότι η Σάσμπουργκ πάβει πλέον να κυνηγάει οτιδήποτε κυνηγούσε. 0-1 σκοράρει Λάτσιο στο 55ο λεπτό. Αυτά 3 γκολ θέλει. Εντάξει. Εντάξει.
Ο Immobile. Ναι, η Bayern παίρνει wild card για 2 χρόνια, δεν παίρνει συμβόλαιο. Ναι, ναι, για 2 χρόνια. Ουσιαστικά όμως, επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Bayern σημαίνει χρήματα, χορηγεί κόσμο στο γήπεδο, ενδιαφέρον γύρω από τον μπάσκετ, επαγγελματισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία, κουλουπού, καταλαβαίνει κανείς ότι άπαξ μπει η Bayern και ρόστερ θα φτιάξει, ας πούμε, ικανό να σταθεί στην Ευρωλίγκα, και δεν νομίζω να παρουσιάζει άδειο γήπεδο. Θέλω να πω, θα πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρωλίγκας για να συνεχίσει και μετά τα 2 χρόνια που θα πάρει τη wild card. Σωστό. Εκτιμώ και φρονώ. Εμπορικά είναι κίνηση ταμάμ. Από πλευράς ανταγωνισμού δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ευκαιρία μεγάλη για την Τσεσκά, θέλω να σου πω, την οποία έβγαλε ο Τσεχ. Η άμυνα τώρα περνάει δύσκολες στιγμές. Και έχουμε γκολ εδώ. Σοφάρι Σάλτσμπουργκ, κατευθείαν. Στα καπάκια. Όχι τίποτα, να έχουμε ενδιαφέρον και εδώ, γιατί σου λέει τώρα κάτσε. Εμείς παρακατιανοί είμαστε, δηλαδή. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια θα βλέπουν και εδώ πέρα το δικό μας θα προσπερνάνε. Όχι. Σωστό. Σωστό. Πάει για 2 γκολ. Όπως πήγαινε. Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι η Bayern έχει ιδρύσει τον. Το σύλλογο του μπάζει το 46. Ναι. Δηλαδή υπήρχε απλώς, ήταν. Υπολειτουργούσε. Ναι, ήταν τελείως στην αφάνεια. Και τώρα εντάξει, από αυτούς τους παίκτες που έχει. Δεν ξέρω κιόλας. Κάθομαι, δεν ξέρω κι εγώ τι να κρίνω ακριβώς. Αλλά δεν ξέρω, παιδί μου. Θέλω να πω, μπαίνοντας η. Μείωσε 3-2 η λειψιά. Μάλιστα, ναι, μείωσε 3-2 η λειψιά. Ναι. Οπότε να τη, η πρόκριση ξανά στη λειψιά αυτή τη στιγμή. Ναι. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Ναι. Ναι. Και εγώ που έχετε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια που δεν ολοκληρώνει ο παίκτης που την έκανε, αλλά ο οποίος δίνει assist με τα κουνάκι. Πάρα πολύ ρογκολ. Ποιος είναι ο παίκτης που την έκανε, μήπως είναι ο δικός μας. Ο Θεούλης, ναι. Ο Κεϊτά. Είναι. Ο Ναμπίο Κεϊτά, νομίζω ότι αυτός. Της Λίβερπουλ. Ναι. Μεγάλη παιχτάρα, ναι, λένε. Ναι. Λίγο που τον έχω δει, έχω εξαιρετική εικόνα από τον παίκτη. Ναι. Όχι ότι θα ανησυχήσει ο Χέντερσον για τη θέση του στον άξονα. Σωστό. Θέλω να πω, από κανένα δεν ανησυχεί. Αλλά. Μα είχα. Παραγία μου. Να μην παίζει ο Χέντερσον, παραγίτσα μου. Λοιπόν, η Bayern είναι το καλύτερο που έχει καταφέρει να φτάσει top 16 το 13-14. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει. Επειδή μου σκέφτομαι, θα είναι Εφές Ανατολού η Bayern. Δεν θα είναι. Θα πρέπει να είναι καλύτερη. Γιατί η Bayern, θέλω να σου πω, πέρα από όλα είναι και brand name. Ναι. Και δεν ανέχονται οι Γερμανοί. Δεν μπορείς να έχεις. Ναι, σε 18 ομάδες την Bayern, ας πούμε, να είναι 14, 15, 16. Τουλάχιστον αναλόγως με το πλάνο που θα έχουν εκπονήσει. Γιατί μπορεί να πούνε ότι την πρώτη χρονιά πάμε αναγνωριστικά, αλλά ο στόχος μας είναι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 4 χρόνια να έχουμε φτάσει εκεί. Παράδειγμα. Ναι. Ας το δούμε. Ας το δούμε. Ναι, σωστό. Ναι. Παιδιά, ναι, έχουμε δει τη feedback για τις ομάδες που παίζουμε. Αυτό συζητάμε ακριβώς. Αυτό συζητάμε. Ότι είναι μια κίνηση ρίσκου που, όπως λέει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι αν δεν υπήρχε το τόσο ισχυρό κίνητρο πρεστίζ, ας το πούμε, και χορηγών και όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν μιλάω απλώς για λεφτά, γιατί τα λεφτά δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρά. Έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συχνά πυκνά το έχει πει, το έχετε ακούσει και εσείς τα τελευταία χρόνια, ότι πιθανώς θα θέλανε μισές ομάδες και παραπάνω να φύγουν από την Ευρώπη, ότι είναι ψιλοξενερωμένες. Αλλά δεν το κάνουν γιατί κρίνουν, ξέρω εγώ, ότι δεν τους συμφέρει, ας το πούμε, σε αυτή τη φάση. Οπότε το ερώτημα είναι, ξεκινώντας ο ένας, θα ακολουθήσουν άλλοι ή ο ένας θα τραβήξει μοναχικό δρόμο. Τώρα εδώ πέρα θα γίνει. Αυτή είναι η ιστορία που περιμένουμε. Για το καλοκαίρι να τραβήξει κι άλλους, όχι. Αλλά ενδεχομένως από την επόμενη χρονιά ή από το, ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος βάλει κάτω τα πράγματα και δει ότι μπορεί να σπάσει συμβόλαιο, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα αργότερα. Ναι. Το θέμα όμως είναι αυτό που λες και εσύ. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη μεταβατική σεζόν. Ως τι ομάδα λογίζεται πια. Όχι μόνο ότι μπορεί να χτυπήσει ο ίδιος, γιατί μπορεί να δίνει λεφτά επίπεδο Ευρωλίγκας ακόμα και χωρίς να παίζει στην Ευρωλίγκα. Εγώ δεν λέω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Πώς αντιμετωπίζεται ο Παναθηναϊκός. Ό,τι έγινε τη χρονιά της Ευρωλίγκας.
Α, ναι, υπήρχε αυτό. Ό,τι έγινε εκείνη τη χρονιά που είχε συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός στη Σουπρολίγκα μαζί με άλλες ομάδες, σε εκείνο το σχίσμα που είχε γίνει. Ναι, ρε, εσύ. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Δηλαδή, δύο παράλληλα πρωταθλήματα τα οποία θα κοιτάμε με το ένα μάτι εδώ, με το ένα μάτι εκεί. Και θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Η Σουπρολίγκα, ρε. Ναι. Που τι θυμήθηκες τώρα. Η Σουπρολίγκα. Την έχω ξεχάσει, την έχω σαν κακό όνειρο. Ναι. Και ένας φίλος μας λέει: παιδιά, εγώ ζω στη Γερμανία. Εδώ πέρα ασχολούνται με τον μπάσκετ όσο ασχολούνται στην Ελλάδα με το handball. Μα ακόμα. Ακριβώς πεδίο δόξης λαμπρών είναι αυτό. Και στην Αμερική κάποτε με το σόκερ δεν ασχολούνταν κανείς. Έτσι, και μετά πήγε ο Πελέ. Ναι. Καλά, εντάξει, εδώ πέρα δεν μιλάμε για. Λοιπόν, Offside. Φαινόταν από το. Ήταν το γκολ της Άρσεναλ που ακυρώθηκε. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Εγώ πέρασα, δεν βλέπω καλά. Παίζει με. Είδα με τον Κοσιελνή μέσα. Αλλά δεν βλέπω έτσι πρωτοκλασσά τους παίχτες έτσι που κόβω φάτσες από μακριά. Μάλιστα. 4-2 Μαρσέη. Μάλιστα. Και ξαναλάζει χέρι πρόκριση. Ναι. Ναι. Τη στιγμή πήγε πάλι Μαρσέη μετά το 3-2 που μείωσε η Λειψία. Ξεκίνησε το παιχνίδι πρόκριση Λειψία, έγινε πρόκριση Μαρσέη, ξανά έγινε πρόκριση Λειψία και ξανά έγινε πρόκριση Μαρσέη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν έχει βάλει ακόμα γκολ ο Μήτρογλας. Φυλάει και ένα γκολ ο Μήτρογλας. Το πρώτο πιστώθηκε. Ναι, δεν το πιστώθηκε. Ναι, ήταν αυτό γκολ. Ναι. Λοιπόν, τον γκολ το βάλε. Το βάλε παγιέ κανονικά τώρα. Ναι, ναι. Γιατί θυμίζω ότι ήταν και ένα άλλο που ακυρώθηκε. Μια γκολάρα που ακυρώθηκε για φάουλ του Μήτρογλα. Για να δούμε αυτό τον γκολ. Γκολάρα θα έχει βάλει. Εσύ παγιέ βάζει γκολάρε. Εντάξει, έβαλε γκολάρα. Εντάξει, έβαλε γκολάρα. Εσύ, okay, είσαι ό,τι είσαι προβληματικό, είσαι κολόπεδο, αλλά κάνει κάτι τέτοιο α πούμε και χαζεύουμε. Γιατί είναι κολόπεδο, εσύ. Γιατί για να σηκωθεί να φύγει να πάει στη Μαρσέη από την Νιουκάστελ. Νιουκάστελ ήταν ο παγιέ. Στη Λέστερ, λάθος κάνω. Στη Λέστερ δεν ήταν σίγουρα. Λέω βλακίες. Λοιπόν. Στη Νιουκάστλ ήταν, ε. Ναι, τους στη West Ham ήταν, αίρεση. Όχι, λάθος κάνω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Στη Λέστερ δεν ήταν σίγουρα. Τους απάφτωσε το Ταμ Τιρίρι για να φύγει. Ναι. Εγώ φεύγω αυτό, κάνω ράνο, δώστε με, δεν γυρίζω. Στη West Ham ήταν. Ωραία, στη West Ham. Από τη Μαρσέη στη West Ham, τη West Ham στη Μαρσέη. Για να γυρίσει λοιπόν πίσω, τους απάφτωσε το Ταμ Τιρίρι. Ναι. Ναι, όχι, τη θυμάμαι τη φάση αυτή. Είχε λίγο στυλώσει πόδια. Ναι. Αλλά κάνει κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία είδαμε και στο Euro είχαμε δει έτσι. Εκεί τον ανακάλυψε αρκετός κόσμος, ναι, τον ήξερε. Ναι, έτσι, ναι. Έκανε μερικά πράγματα που ήταν ναι, διαστημικά. Είναι διαστημικά τόσο που να λες, επειδή τώρα ο Παγιέ είναι 31. Ναι. Δηλαδή ο Παγιέ αυτή τη στιγμή 25. Θα έπαιζε για Ρεάλ, Μπαρσελόνα, ναι. Εκεί θα παίζαν οι ομάδες που θα τον διεκδικούσαν. Για τέτοια παιχτάρα μιλάμε. Και δεν πήγε. Δηλαδή η Μαρσέη από πλευρά του ονόματος είναι η καλύτερη στην ομάδα που έχει παίξει. Έχει παίξει στην Άντσι, στην Τιτιέν, στη Λίλ, στη Μαρσέη και στη West Ham. Και λες, είναι τόσο καλός παίχτης που θα έπρεπε να έχει πάει παραπάνω, ρε φίλε. Ναι. Δεν πήγε ποτέ παραπάνω όμως. Αλλά εντάξει. Μια χαρά. Άμα νιώθει ο ίδιος καλά εκεί, πρώτος στο χωριό. Ναι, παιδιά, φυσικά και θυμόμαστε τα πέναλτι που εκτελούσαν με σπριντ. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά και νομίζω την έχουμε πει την ιστορία. Θυμάμαι ότι η πρώτη διοργάνωση που έγινε αυτό είναι μια διοργάνωση στην οποία παίρνει μέρος η Ίντερ και είναι η Ίντερ στην οποία έχει πάει για αυτό το μικρό ελάχιστο διάστημα ο Ρόμπι Κιν. Είναι μόλις όπου έχει πάει ο Ρόμπι Κιν, είναι ένα τουρνά, παίζει Ίντερ και το παιχνίδι πηγαίνει σε αυτά τα περίεργα πέρα. Και θυμάμαι το Ρόμπι Κιν να βλέπω πρώτη φορά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο και να ξεκινάει αυτό το περίφημο σπρίντα, ας πούμε, για να βγει απέναντι στο τερματοφύλακα. Εντάξει. Ευτυχώς, παρότι ήταν πολύ αμερικάνικη ιδέα, ευτυχώς έμεινε εντός των συνόρων και καταργήθηκε και σχετικά γρήγορα. Για το φίλο που ρωτάει και επιμένει και ξαναρωτάει αν συμφωνώ με την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από την Ευρωλίγκα κτλ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα η ομάδα να συνεχίσει να παίζει στην Ευρωλίγκα. Σέβομαι όμως την απόφαση του ανθρώπου που βάζει τα λεφτά του και θεωρεί ότι δεν υπάρχει προοπτική, δεν συμπεριφέρονται καλά στην ομάδα, δεν συμπεριφέρονται καλά στον ίδιο. Από εκεί πέρα, ό,τι και να λέει ο καθένας, εκφράζει ο καθένας την προσωπική άποψη. Τελική απόφαση την έχει ο άνθρωπος ο οποίος χρηματοδοτεί την ομάδα.
Ναι, προφανώς. Εάν θεωρεί λοιπόν ότι ο Τζόρντι Μπερτομέου κάνει κακοδιαχείριση, ότι υπάρχει ανισορροπία στα έσοδα, ότι η κεντρική τηλεοπτική διαχείριση είναι εις βάρος των ομάδων, ότι εκείνος χρηματοδοτεί την ομάδα, εκείνος παίρνει τελική απόφαση. Τα έχει βάλει κάτω, φαντάζομαι, τα έχει σκεφτεί, τα έχει συζητήσει με τους συνεργάτες του και θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτό το χαρτί. Πρέπει να παίξει αυτό το χαρτί. Ο Λουσέρος ήταν σαφές την προηγούμενη φορά. Είχε βάλει ουσιαστικά ένα δημοψήφισμα το οποίο δεν έγινε, αλλά το οποίο ήταν ξεκάθαρο. Ότι ή φεύγουμε από την Ευρωλίγκα ή μένουμε Ευρωλίγκα, αλλά χωρίς εμένα. Ναι. Δεν τέθηκε το δημοψήφισμα, αλλά αυτό ήτανε, ναι. Αυτή ήταν οι δύο επιλογές που είχαν εμφανιστεί. Επίσης, ασχέτως πώς ακούγονται ή σε ποιο χρόνο βγαίνουν, τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται τόσο θερμό, τόσο ενθερμό όσο φαίνονται. Ναι. Κάθε άλλο. Είναι μετρημένες και έχουν παρελθόν πίσω. Έχουν ιστορία την οποία δεν την ξέρουμε. Και έχουν και πολύ μεγάλες ρήτρες. Θέλω να πω όλα αυτά. Δεν είναι κάτι βέβαια. Το οποίο μπορεί να γίνει ανέμακτα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει μετρήσει και το έχει υπολογίσει και το έχει δει με το νομικό επιτελείο. Διότι εφόσον υπάρχει ένα πολυετές συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύονται οι ομάδες της Ευρωλίγκας, υπάρχουν και ρήτρες σε περίπτωση που σπάσει αυτό το συμβόλαιο. Σωστό. Δηλαδή τα έχει μετρήσει όλα αυτά τα πράγματα. Ρήτρες οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν και τα 10 εκατομμύρια, εάν δεν υπάρχουν κάποια νομικά παράθυρα που θα δώσει δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να πληρώσει λιγότερα χρήματα. Ναι. Τα έχει δει όμως η νομική υπηρεσία. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Για τον Κεϊτά που ρωτάει ο φίλος τι θέση παίζει, ο Κεϊτά είναι ένα οχτάρι. Ναι, οχτάρις είναι. Που λες αν είναι αμυντικό επιθετικό, αν έχει περισσότερα καθήκοντα αμυντικά επιθετικά, είναι ένα οχτάρι το οποίο όσο τον έχω δει κάνει όλες τις δουλειές. Δηλαδή παίκτης και που μαρκάρει, είναι παίκτης ο οποίος πατάει και περιοχή. Είναι πολύ μοντέρνο οχτάρι. Ναι. Δηλαδή σκεφτείτε το Τζιόλι στο πιο σοκολατή, σε πιο σοκολατή απόχρωση. Και αποσύρω κατευθείαν αυτό που είπα για να μην δημιουργηθούν άσχημες εικόνες. Ρε εσύ πια δεν νομίζω ότι υπάρχουν οκτάρια, αυτός που λέμε οκτάρια πια στο ποδόσφαιρο που δεν κάνουν σχεδόν όλες τις δουλειές, που δεν προσπαθούν να κάνουν όλες τις δουλειές. Άλλο προσπαθώ. Άλλο προσπαθώ, ναι. Και άλλο μπορώ και κάνω τις δουλειές. Ενώ ο ρόλος, αν λες ρε φίλε, είμαι οκτάρι, σημαίνει ότι απαραίτητα, ναι, τα κάνεις όλα με αυτήν. Αν λες, ναι, είμαι εξάρι, εντάξει, ναι, κατάλαβα περίπου τι εννοείς. Και αν λες είμαι δεκάρι, επίσης κατάλαβα περίπου τι εννοείς. Επίσης διαφορετικό, αν λες είμαι εξαροοκτάρι και οκταροδεκάρι. Εννοεί, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, το, ναι, ίδιο ισχύει, ναι, γι' αυτό. Αλλά όταν λες είμαι οκτάρι, λες εντάξει, κατάλαβα. Τα κάνω λίγο καλά όλα, καλούτσικα έως καλά όλα. Μπράβο. Αλλά αυτοί που τα κάνουν αρκετά καλύτερα από τους υπόλοιπους είναι αυτοί που φεύγουν από τη Λειψία και πάνε στη Λίβερπουλ καλή ώρα, όπως ο. Με ξέρω καμιά 40 εκατομμύρια κλεισμένη την προηγούμενη χρονιά. Ναι, 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 όλη αυτή η τρομερή ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε σαρπαστικό φινάλε στα παιχνίδια. Βρισκόμαστε 67ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Θυμίζω, Τσέσκα Μόσχα, Άρσεναλ 2-0, Μαρσέγγι Λειψία 4-2, Σάλτσμπουργκ Λάτσιο 1-1, Σπόρτινγκ Τσαβόνα Ατλέτικο Μαδρίτη 1-0. Εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Μη βγει ένα άνθρωπο έξω για 5 λεπτά. Τσουπ πάει, Σάλτσμπουργκ βάζει 2 γκολ. Έχει κάνει το παιχνίδι 3-1. Έχει κάνει το παιχνίδι 4-1. Και έχει κάνει το παιχνίδι μόλις 4-1, μάλιστα. όλα αυτά έχουν γίνει μέσα σε τύπου, ξέρω εγώ, 6 λεπτά. Έχει βάλει 3 γκολ η Σάλτσμπουργκ στη Λάτσιο, έτσι. Έχω χάσει την μπάλα. Έχω χάσει τη μιλιά μου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γίνονται σε αυτές τις μέρες είναι ασύλληπτα. Τα τρία τελευταία γκολ έχουν μπει σε 6 λεπτά. Τα τρία τελευταία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάπως έτσι από εκεί που λέγαμε εντάξει τουλάχιστον η Λάτσιο, ναι, αυτά και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή και με το 3-1 είχε σκορ πρόκρισης. Με το 4-1 έχει και το μαξιλαράκι, γιατί αν βάλει και ένα γκολ η Λάτσιο πάει παράταση. Ναι. Ήταν λες και περίμενε να φάει γκολ η Σάλτσμπουργκ, δηλαδή. Ναι. Τσέσκα, σε περιμένουμε να ξέρεις, εσένα. Ναι. Έτσι. Τώρα περιμένουμε την Τσέσκα ένα γκολ για πρόκριση και τη Σπόρτινγκ ένα γκολ για παράταση. Ναι. Για να γυρίσουν όλα. Ναι, 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 ναι. Από τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα σήμερα. Έβγε. Έβγε σε αυτό το τρίμερο. Νομίζω είναι το πιο έντονο τρίμερο Champions League Europa που έχουμε, ναι, ζήσει ποτέ. Ναι, 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 ναι. Με ομάδες που ολοκλήρωσαν ανατροπές αλλά και με ομάδες που άγγιξαν την ανατροπή. Γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο που δίνει άφθονο suspense και ομορφιά σε αυτό το ωραίο το ποδοσφαιράκι. Έτσι. Λοιπόν, αναρωτιέται ένα φίλο και λέει πώς και δεν έχει προκύψει πρόταση από Κίνα για Τζιόλι ανάλογη με του Ινιέστα. Ακόμα εννοείς. Ναι. 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 Λοιπόν, φαντάζεστε λέει, να προκριθούν Λειψία και Σάλτσμπουργκ στα ημιτελικά του Europa. Η Red Bull θα έχει δύο ομάδες στους τέσσερις. Αλήθεια, ναι, αυτό το συζητήσαμε και εμείς
λίγο πριν εκτός αέρα. Έχω διάφορα στόικα να διαβάσω, ένα που το πέτυχα μπροστά μου ή έχεις την αποκλειστικότητα? Τι λέει το συμβόλαιο? Τίποτα, εντάξει. Θέλει παγιέ για να είναι καλά μια φρέσκα που για μπέσα. Πάει ο Τράκη Τσάμπιος Λίγκ σαν άλλος Λεχ Βαλέσα. Ή κάρχια ξάπλα φώναξε έμπαζουέλα μέσα. Λοιπόν, έχω ζήσει, λέει, deal με το Φερεντίνο. Έχω ζήσει σκηνικά ταντρικού σεξ μέχρι την Ανατολή. Έλα γκόλι Άρσεν, λάντε. Καλά. Εντάξει, 2-1. Καλά. Έχουμε ψωμί ακόμα. Εντάξει, 76. Εντάξει. 76. Λοιπόν, ναι, έλεγα λοιπόν ότι έχω ζήσει deal με Φερεντίνο. Έχω ζήσει σκηνικό ταντρικού σεξ μέχρι την Ανατολή. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να περιμένουν να βγει ο Βαρούχας να μας πει αν τα πέναν το χθεσινό, λέει ο Παπακώστας. Χαίρομαι για τις σέβες. Έτσι. Εσύ που το στέλνεις. Τρίλημα, λέει ένας φίλος. Μου την πέφτει νέτο 7,5, περίπου 10 χρονάκια μεγαλύτερη μου. Εγώ είμαι 33. Ναι. Αλλά θέλει μόνο σεξ, δεν με χαλάει. Ναι. Δεύτερο μέρος του τριλήματος. Μου την πέφτει νέτο 5,5, ένα χρόνο μικρότερό μου και θέλει σχέση. Ναι. Τι να κάνω? Φυσικά μπορώ να χωθώ και στα δύο. Γι' αυτό λέω τρίλημα. Εσύ δεν είπες δεν σε χαλάει αυτή που θέλει, είναι μεγαλύτερη και είναι και πιο ωραία από ό,τι την περιγράφεις και θέλει μόνο σεξ? Να. Και δεν σε πειράζει? Να. Άρα γιατί, ποιο είναι, θες και σχέση? Είσαι και σχεσάκιας? Ναι, το πρώτο καλό ακούγεται. Αν αυτό θες, ναι. Ανταλλάσσω DVD με ψαλίδια Ρονάλντο με ανάλογο DVD της Λίζα Αν. Λέει ένας υπότης για την, ένας υπότης για το Φασούλα. Πού παίζει ποδόσφαιρο αυτή η κοπέλα? Παίζει στην Αμερική, παίζει στο σόκερ, σε κάποια ομάδα? Είναι διάσημη τα ψαλίδια, δεν τη γνωρίζω δυστυχώς. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ναι, τι να πω. Ναι. Μπουφόν πενάλτι τόντωσε, δεν ξέρει από πώς γένεν. Σάμαρι φέρνει ο Μαρτίνς, ζιόλι στη Βέρντεν Μπρέμεν. Ή για την κουκούνα του παβιό, σουτιέν πετάνει φέμεν. Λέει ξανά ο Στόικα. Τώρα για αυτά που λέγαμε στην αρχή, διαβάσω ένα σχόλιο μόνο από τον παπά Κώστα. Ναι. Λέει, παιδιά, ο διαιτητής έχει αφηγηματικό ρόλο στο παιχνίδι. Δεν είναι ένα μηχάνημα αναλυτικής δικαιοσύνης. Χθες δεν μπορέσαμε να δούμε μια ωραία ιστορία. Αυτό είναι όλο. Το διαβάζω. Ο διαιτητής πρέπει να εφαρμόσει τους κανονισμούς και να είναι εκεί πέρα για να κάνει, ας πούμε, τον λογιστή. Δεν χρειάζεται να κάνει τον ζωγράφο. Αυτό το λάθος κάνουν κάποιοι. Ο ρόλος του διαιτητή είναι να εφαρμόζει κανονισμούς. Όχι να ψυχανεμίζεται τι μπορεί να θέλουν τα εκατομμύρια τηλεθεατών εκείνη τη στιγμή από το παιχνίδι. Στον κάδο γράφει ο Μπουφόν αυτά που λένε οι άλλοι. Ο Λιμερίς τον έκραζαν το βράδυ όλο κρεπάλι. Ή το καμτσίκι του παβιό ήταν της Τζούλια Ζάλι. Λέει ο Έτσον Αράντες ντο σκουλαμέντο. Ο το χάσαμε το κορμί Σαϊτιώτη. Λέει, παιδιά, με τιμάει που ήρθε στο μαγαζί που δουλεύω. Ο Τσίπρια νομαρικά και τον αναγνώρισα. Βεβαίως. Και μπράβο. Ο Σερ Άλεξ Κούγιας αναρωτιέται τι είναι πιο γραφικό. Το έριξε το Instagram ή το ό,τι καλύτερο θα δεις στο ίντερνετ σήμερα. Εντάξει, μακράν άσος νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, χωρίς χαλαρά, συζήτηση. Χαλαρά. Είχα δελτίο, λέει ένας φίλος, με νίκη Ρώμα, Λίβερπουλ, Ιουβέντους και Σεβίλης. Με 5 ευρώ έπαιρνα 9.500. Πήρα cash out μετά τα δύο πρώτα στα 85 ευρώ. Αν κέρδιζε η Σεβίλη, θα άνοιγα τρύπα στον τοίχο με το κεφάλι μου. Είμαστε. Εσύ που λες πότε ξαναπήγε Έλληνας παίχτης στους ημιτελικούς της Champions League, όπως θα πάει τώρα ο Μανολάς, το όνομα Άκη Ζήκος, άμα σου λέει κάτι που έφτασε τελικό, ενδεχομένως. Και ημιτελικό, επειδή είναι και μια ολόκληρη ομάδα. Ναι. Επίσης. Αρκετοί Έλληνες. Πολλοί Έλληνες. Και τελικό επίσης για το Wembley. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχει μεγάλη ελληνική εκπροσώπηση, μην ψαρώνεις. Έτσι. Τιμά τον Νίκο τον Αναστόπουλο που χθες στην εκπομπή της ΕΡΤ είπε «Έπαιξε καλή άμυνα ο Ντιέγκο Κώστας». Εμένα ναι. Έλα μωρέ. Μεγάλη γκουρού, χρειάζομαι τη βοήθειά σας, λέει ναι, ο φυσικογράφος Νίκος Κούκος. Είμαι Ρουμανία με Erasmus Plus. Ωραία. Η ελληνική ομάδα έχει 7 άτομα. Ό,τι προλαβαίνετε από Erasmus Plus, γιατί τα COVID τώρα, ναι, 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 έτσι το ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 7 άτομα.
ανάμεσά μας και ένα νέτο, ναι. Εννιάριστο πρόσωπο, ναι. Εξάριστο σώμα. Ναι. Είναι πανέμορφη, έχω τρελαθεί. Κατά τύχη καθίσαμε και μαζί στο αεροπλάνο, οπότε ξεκίνησα την προσπάθεια και έπιασα κουβέντα. Απαντά και είναι ανοιχτή γενικότερα, όμως δεν αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερη ανταπόκριση στο θέμα ερωτικής έλξης. Πώς κινούμε? Φαίνεται σωστή κοπέλα ηθικά, θα με ενδιαφέρει και για κάτι πιο σοβαρό. Μπορεί να έχεις δώστε συμβουλές σε ένα πληγωμένο γήπα που είναι μόνος εδώ και 1,5 χρόνο και έχει να κάνει σεξ 3 μήνες. Δεν είσαι γήπας. Άμα είσαι πληγωμένος 1,5 χρόνο, 3 μήνες. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι γήπας. Έχεις γίνει καρδερίνας. Ναι. Έτσι να τα λέμε όλα. Ναι. Μπορεί η κοπέλα να έχει σχέση παρόλα αυτά. Δηλαδή το ότι πηγαίνει Erasmus Plus δεν σημαίνει ότι είναι μόνη και έμεση στη ζωή. Σωστό, σωστό. Ίσως γι' αυτό δεν ανταποκρίνεται. Ίσως από την άλλη μεριά, αν είναι και η μόνη κοπέλα, είναι λίγες κοπέλες εκεί. Να είναι λίγο μαζεμένη ακριβώς. Έχει 20 άμυνες. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή σου λέει τώρα εδώ ήρθαμε όλοι, θα μας την πέσουνε. Προσέγγισε το λίγο χαλαρά, μην φανείς ας πούμε πεινασμένος. Έτσι. Για να μάθεις και ποιο είναι το αισθηματικό της στάτους. Σιγά σιγά. Το πιο βασικό, ναι. Νομίζω για να κάνει οτιδήποτε. Λοιπόν, κάποιος λέει και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος το 10-11 πήγε στους 4 με τη Σάλκε. Δεν το θυμάμαι, αλλά να το λέω, ναι, φίλος. Okay. Ναι. Στόικα. Κυριάκος Σταθερόπουλος το ελληνικό το Wiki. Ο Στράτος Τζο στο Ηρώδιο, ντουέτο με το Μίκη, ή ζητάει ο Βέμερ δανεικά για να πληρώσει νίκη. Λέγοντας Στράτος Τζο, θα το πούμε σε λίγο. Στράτος Τζο ξεκινάει θεατρικό στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Έχουμε φρέσκες πληροφορίες. Αν υπάρχει κάποιος, ας πούμε, σοβαρός χορηγός, πρέπει να κάνει μια εκδρομή, να πάρει εμάς τους πιστούς και να μας πάει να δούμε την πράξη. Ναι. Ευχαριστούμε τον φίλο που λέει ότι η κυρία που σας είπε πριν είναι Porn Star. Αυτή η Λίζα. Αλήθεια. Κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά δεν είναι πληροφορίες που θα θέλαμε να μάθουμε αυτές. Εντάξει, τέλος πάντων. Φανατικός μπάλτσα και αντιρεαλικός μου είπε ότι σαν το ψαλιδάκι του Ρονάλντο, ο Σπύρος Λιβαθινός έκανε όποτε ήθελε. Είμαι μικρός και δεν ξέρω. Συμφώνησα απλά. Εντάξει. Δεν σου είπε ψέματα πάντως. Ναι. Ψέματα δεν μπορεί να πει κανείς ότι σου είπε. Μαζευτήκαμε παλιοπαρέα σπίτι και σας ακούμε με συνοδεία Ballantines από αρμένικο παντοπολείο και περιπτερή σαπουράκια για πλήρη αναβίωση πασοκάρα. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, είναι ωραίο σαν εικόνα. Ε? Είναι ωραίο σαν εικόνα. Ballantines και πουράκια, ε. Ναι, περιπτερίσια. Ωραία. Ναι, ωραία. Ναι, δεν τα ακούγω πως έχει η καρδιά σου Αλμέιδα. Ναι, πολύ ωραία. Θαυμάσια. Απορία. Κάθε βράδυ έχετε ηχογραφημένο το τέλος. Ο Μπουκωμένος ευχαριστεί τους πάντες ενώ η Μουχρίτσα μας καληνυχτίζει σεμνά. Λέει ο Βρωμέλου Λουκάκου. Όχι. 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 Όπως δεν είναι ηχογραφημένο ούτε το εισαγωγικό. Που είχα τρομερή ευκαιρία Ατλέτικο. Ο Γκριεσμάν για να κάνει το 1-1. Και να τελειώσει και εδώ την ιστορία. Κώστα λέει, αν όλα ήταν θέμα εφαρμογής του κανόνα, το χέρι Μαραντόνα θα έμενε στην ιστορία ως διαιτητική αλητεία, όχι ως μέρος ενός μύθου. Το ποδόσφαιρο δεν έχει λογιστές, λέει ο παπάς Ακώστα. Το ποδόσφαιρο έχει λογιστές και είναι διαιτητές. Δεν το είδε ο διαιτητής εκεί. Το πώς έχει περάσει στη μνήμη του καθενός και στην αντίληψη του καθενός έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται εκείνη την χρονιά, εκείνη τη φουρνιά της Αργεντινής και το τι ήταν ο Μαραντόνα για το ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τότε. Όταν διαιτητική αυλεψία ήταν. Οι φίλοι Μαραντόνα λοιπόν και οι φαντς Αργεντίνης θα σου πούνε ότι ήταν ας πούμε μια πινελιά ενός σπουδαίου αρτίστα και όλοι πλούς θα σου πούνε τι λες ρε φίλε αφού το κάνε με το χέρι. Παρ' όλα αυτά ήταν διαιτητική αυλεψία. Ναι. Δεν λέει κανείς μαγκιά, δεν βγαίνει κανείς να πει ότι το διαιτητής και δεν το δώσε, δεν το είδε. Αυτό και δεν ξέρω αν ξανασφύριξε την ίσου διαιτητής από τότε. Πιθανότατα να μην σφύριξε, τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο παιχνίδι. Λέει Αναγούλα, Αναγούλα ο Τσαού, μπουρεί ακούει αλκετά. Βάσκες και ο Τέβιο Μπενατιά και δάσκαλο Κρίς Φέτα. Ή τένις η Κάρχια έμαθε με του Παβιό Ρακέτα, αναρωτιέται ο Στόικα. Ενώ ο Δενέτς Χουσέ Καραγκουνή λέει, αναρωτιέται, η αδιαφορία είναι συμβατή με το πρόγραμμα αγάπη ή θα κρασάρει το λειτουργικό σύστημα της καρδιάς. Όχι, είναι συμβατή, αφού το λέει η break-up coach. Να. Έχει κάποιο πατσάκι δηλαδή που μπαίνει και... Προφανώς. Ξανά Στόικα. Σκουτέρης κι αν ξενύχτησε, απόφαση δεν βγήκε. Βάζει 30 με Μαρτίνς, για πλάκα με νίκε. Ή γραμμής με τροπεράτωση ο Ζουέλα όταν μπήκε. Σλάνγκ για μπεφάπε μίλησε, τσαούσης πατερίσκος.
Τζιοβάνι Μοντραγκόνε κρέμασε, του σκίστηκε ο Μινίσκος. Ή Βαϊμάκηδες ο Τζόρτζης εξενέρωσε, του Μάστερσεφ Μπενίσκος. Φεύγει λίγο το μέτρο, αλλά σε Άλεξε Φέργκισον. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Για Μπάρι Πάρκερ στο επόμενο τρίλημα. Του Στράντλι τα τριλήματα Τσαούσι τα δικάζει. Του Όλιβερ το σφύριγμα το στούντιο διχάζει. Ή το Σάμαρι στη μέρα του ο Μπούσκετς κάνει χάζει. Μουσαντέ, κάθε φορά που ο Τσαούσης αναφέρει τη λέξη στόικα, ακούγεται στα ηχεία μου ένας ήχος σαν επικύρωση πιστωτικής κάρτας. Μπορεί να είναι και μεγάλη αλήθεια, αλλά παίρνω απόσταση. Λέω Τζον Τρακτέρι. Ο Γόγορος Τριάδης Κουνενάκης καταθέτει και αυτό στο δικό του τρίλημα. Ο Μουσολίνη δάκρυσε η Λάτσιο σαν τον Μπίνι. Έτσι και χάσει Άρσεναλ, θα πάρει Πελεγκρινί. Ή Μπενατιά τραγούδησε με Χριστοπάζη Τζίνι. Εντάξει, ο Χόρχε Πάριος μας επαναφέρει στην πραγματικότητα και λέει: Αλάνια, έχει πάρει ο Κατεργιανάκης Γιούρο. Όλες οι άλλες ερωτήσεις είναι περιττές για τους παίκτες που πήγαν στους 4 κλπ. Δεν καταλαβαίνω, το λέει αποθεωτικά ή υποτιμητικά. Έχω εδώ πέρα ένα μόνο μικρό. Αποθεωτικά. Ελπίζω. Ελπίζω, γιατί δεν ξέρω αν σέβεται ή δεν σέβεται. Οφείλει να σέβεται, Φάνη Κατεργιανάκη. Χαρίζω τον μπασκετικό ψευδόνυμο να Μακλίν οι Ρέγες. Αν δεν το πάρει κανείς, θα αναγκαστώ να κάνω πρώτη τριλιματική απόπειρα. Να κάνεις πρώτη τριλιματική απόπειρα. Μόνο εγώ συνδύασα τις πασχαλινές διακοπές του Βαϊμάκη στην Άξο με το έπος του Μανολά απέναντι στην Μπάρτσα. Λέει, ο Στυλ φύγε, κρατάω μαχαιρίδι. Ναι. Λοιπόν, εσύ που έχεις στείλει, λέει Βαϊμάκη, για σένα οι στυλιστικές επιλογές του Ράσελ Westbrook και έχεις στείλει εδώ πέρα κάτι link από ESPN κτλ. Το είπα και το μεσημέρι, θα το ξαναπώ όμως και τώρα. Δεν χάλασε κανέναν που ο Ράσελ έγινε ο πρώτος παίκτης, και νομίζω θα αργήσουμε πολύ να δούμε τον επόμενο, ο οποίος δύο συνεχόμενες χρονιές τελειώνει τη σεζόν με διψήφιο αριθμό σε τρεις κατηγορίες. Δηλαδή, ο μέσος όρος του σε πόντους, rebound και assist είναι διψήφιος. Συνολικά μες στη χρονιά. Ναι. Δεν χάλασε κανέναν. Άρα το σε μένα δεν με χάλασε. Ότι μόνο ο Westbrook το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει άλλοι κι άλλοι από παιχταράδες. Και το έκανε ο Ράσελ δύο χρονιές συνεχόμενες. Με 42 triple double πέρυσι και καμιά 25 φέτος. Δεν νομίζω να χαλιέται κανείς. Οχτάρι μας θυμίζει κάποιος. Καθαρό, ξεκάθαρο οχτάρι ήταν και ο Πλεσί, ο Σοκολατένιος Τσιόλης. Βεβαίως. Της Λίβερπουλ ο Πλεσί για σας. Βεβαίως. Της Λίβερπουλ. Βεβαίως. Όχι ο Πλεσί σκέτος. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος που ήρθε καλοκαίρι στο αεροδρόμιο με 45 βαθμούς και φόραγε που πουλένει ο Μάνικο Μπουφάν. Ναι. Εκεί το βλέπεις και του λες: Α το διάλα από εδώ πέρα. Κατευθείαν δηλαδή, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Με το που το βλέπεις του λες: Τι είσαι εσύ που ήρθες με τον Μπουφάν, το που πουλένει ο Μάνικο Σάδρε, ποδοσφαιριστής. Να πας από εκεί που ήρθες. Γεια σου. Ναι. Αν δεν τα πάμε. Μεγάλη αλήθεια από τον Επτά Σαμπά σε ένα Ντρογκμπά. Όταν βλέπουμε αγώνα ελληνικής ομάδας με ξένοι σε άθλημα που δεν γνωρίζουμε, αναφερόμαστε στους παίκτες με την εθνικότητα της χώρας τους. Της χώρας που είναι η ομάδα τους. Ναι, ναι. Χόρχε Πάριος, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε σε αγαπώ και ο Τσαούσι που λέει στόικα. Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο θέλει στη θρυλάρα, με ρωτάει ένας φίλος. Στεγνά, του απαντάω. Δεν το κουνάει ο Λάζαρος από την άκρα. Τα έλεγε χθες ο κύριος Λιάκος. Πια Λάτσιο, αλλά τον ειρωνευτήκατε, λέει ο Βλατέβες. Αλήθειες, αλήθειες. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Στον ημιτελικό του 10-11 με τη Σάλκε έπαιξε και ο Άγγελος ο Χαριστέας. Η αλλαγή ήταν Ραούλ έξω, Άγγελος μέσα. Ακόμα σοκαρισμένος είμαι, λέει ο Γιάννης από Περιστέρι. Τα έχω διαγράψει από τη μνήμη μου αυτά, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι αλήθεια, μάλλον, για να το λέει ο φίλος. Ραούλ έξω, Χαριστέας μέσα. Κοίτα, επειδή έχω κατεβάσει το πρόγραμμα Αγάπη πρόσφατα, ναι, κάπως μου έχει σβήσει διάφορα άλλο αρχεία και αυτό δεν το θυμάμαι. Ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι, πρέπει να σου πω. Όχι ρε εσύ. Τρίλημα γράφω τρίωρο, μας το έκα διαβάζουν. Τσαούσι κόβεται μισθός, 1000 ευρώ του βάζουν. Ή άμα δεν διαβάσετε, γκιόνιδες αλλά αλλάζουν. Και τα λέει όλα αυτά ο Κατερίνα Γιουλάικ, έτσι, ο οποίος έχει στείλει χωριστά την υπογραφή του, αλλά τη βρήκαμε. Συγγνώμη, σου στείλα ένα άρθρο ότι άνοιξε βίγκαν σουβλατζίδικο στην Αρθινά. Ναι. Και δεν το συζητήσαμε. Όχι. Είναι λίγο κρίμα αυτό. Ότι άνοιξε, το συζητήσαμε. Πού είναι το κρίμα? Με αυτή τη σειρά. Με αυτή τη σειρά. Ναι. Εντάξει, ρε.
Μεγάλη αλήθεια, τις μέρες της απονομής των Όσκαρ, οι αθλητικές εκπομπές αισθάνονται υποχρεωμένες να κάνουν σχόλια του τύπου γκολ για Όσκαρ, Όσκαρ καλύτερης ομάδας κτλ. Ναι, ναι, βέβαια. Λέει το αλογάκι της Χριστοπαναγίας. Μεγάλη πασχαλινή αλήθεια. Μεγάλο Σάββατο μπορεί να φάμε κάτι μήνυστη για να μου έλα μωρέ τώρα αναστήθηκε. Ο Πλεσί τώρα παίζει στη Σκωτία, λέει, το βρήκα στο FIFA και συγκινήθηκα. Λοιπόν, ο Στραντιβάριος δεν έχει στείλει τρίλημα, αλλά λέει χαρίζεται το ψευδόνυμα. Τσέρκι Μπουσκέτς και Ουμντιντής, Στούμπος Μίχελ, Ματουιντίν Ντινγκ, Ντανιέλε Ντεγρόση, Κάμερα Σεμέδο, μου αρέσει αυτό, Περότη Πινάς και Φραντσέσκο Ντόρτι. Είμαστε. Άρα είναι εδώ, αλλά δεν στέλνει τριλήματα. Μπορεί να πονάει, δεν ξέρω. Ναι, λέω. Προφανώς και ο Τζιόλαρος έχει παίξει τελικό UEFA, εννοείται. Αλλά είπαμε για Champions League νωρίτερα, οπότε μην μπλεκόμαστε. Προφανώς. Επειδή αν έχει ανοίξει και με γύρω Σολομό στο Σύνταγμα, να σέβεστε, θα σέβεστε. Όχι, εγώ δεν σέβομαι. Καλό είναι να μας τα λέτε αυτά. Ναι. Είπε και η Αγκουίν, ο Αναστό. Ό,τι θέλει, λέει ο Αναστό. Βαϊμάκι, τέτοια αβάντα στο Westbrook ούτε στον αγαπημένο σου Στράντλι. Άιντε χειροκροτητή της φτερωτής πουλάδας, λέει ο Κουρμπανά, my lord, Κουρμπανά. Τι είναι, ναι. Παιδιά, όσοι λέτε διάφορο τύπου ότι ο Westbrook η ομάδα του παίζει πρώτα για να κάνει αυτός triple-double και μετά για να κερδίσει, προφανώς δεν έχετε δει ούτε στιγμή ότι παγώνουν της Οκλαχώμα. Εάν φέτος έχει τον Paul George και αυτό το παρτάλι της κοινωνίας που λέγεται Καρμέλο Άντωνη, που τους ταΐζει συνέχεια για να πας και τους κάνει ανθρώπους, πιστεύετε ότι παίζει η ομάδα για να κάνει και triple-double, δείτε κανένα βιντεάκι, μην δείτε ολόκληρο αγώνα, δείτε κανένα βιντεάκι να καταλάβετε. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι της Σάλτσμπουργκ, θέλω να σου πω. Είδα τα πανηγύρια νωρίτερα στην τηλεόραση. Ναι, αλλά, τελείωσε 4-1. Τελείωσε. Και έχουμε τώρα τελευταία φάση για τη λήψη. Έχει κατέβει και ο τερματοφύλακας και μας το γυρίσαν τώρα που κατέβει και ο τερματοφύλακας και χάσαν την μπάλα. Ναι. Εκεί τότε δεν υπάρχει κανένα στο τέρμα. Ναι. Οι άλλοι όμως δεν σουτάρουνε για κάποιο λόγο. Ενώ δεν υπάρχει κανένα στο τέρμα. Σουτάρανε. Α, τώρα εντάξει. Γκολ. Και το βάλανε. Μάλιστα. Εντάξει. 5-2. 5-2. Μυθικά πράγματα. και δεν έχει βάλει κόλλο ακόμα Μήτρογλας. Ναι, ρε, θέλω να σου πω. Ναι. Φήμες λένε ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν αναφέρει τον Ουζουνίδη ως ευρύτη τεχνικό. Μόνο φήμες, φήμες είναι. Μόνο φήμες. Λοιπόν, κάποιος λέει σαν το Όσκαρ ανατροπής του Μαγουλά δεν έχει πάντως για τα Όσκαρ που λέγαμε νωρίτερα. Τότε με το πέναλ του Τσόρι προφανώς. Ναι. Plot twist. Ο Μανσούρ από το χθεσινό spam mail είναι ο Στόικα που προσπαθεί να πάρει πίσω μαζεμένα τα εικοσάρικα από τον Τζαούσι. Λέει ο Ρουμπάμπα καρναγυρίσει ανάποδα. Ποιος ήταν εσύ, ο Μανσούρ? Κάποιος σε είχες Μανσούρ δεν ήταν, δεν ναι, είναι. Ναι. Στη City δεν ήταν. Αυτό δεν αυτός είναι. Είναι στη City. Μήπως είναι αυτός που σου έχει στείλει που μας έχει στείλει στο mail το. Εγώ σου είπα ότι μου φάνηκε σοβαρό. Μάλιστα. Έλα και 2-2 Arsenal. Άντε, εντάξει. Τελειώσαμε. Ναι. Περιμένουμε τα τελικά. Ο Σταύρος λέει: στο γρήγορο πέρασμα που έκανα από τον τόπο καταγωγής μου, το Ηράκλειο Κρήτης, έπεσα πάνω σε φιγούρα από άλλη εποχή. Δεκαεπτάρης, χεταίος, επιπέδου Κέρτ Ράσελ, βγαλμένος από το απόδραση από το LA, με χνουδάκι κατά από τη μύτη. Το καλτόμετρο όμως λέει: έσπασε όταν παρατήρησα ότι φόραγε γαλαζοπό τισερτ και στα πόδια καφέ στη βάνια. Δεν ξέρω γιατί ενθουσιάστηκα τόσο, ίσως γιατί κάτι τέτοια πλάσματα απειλούνται με εξαφάνιση. Ίσως κανονικά θα έπρεπε να πάρω τις αρμόδιες υπηρεσίες και να κλείσουν αυτό το λευκό ρινόκερο σε κάποιο εργαστήριο κλωνοποίησης. Το μόνο σίγουρο είναι πως τέτοια μοντέλα αξίζουν να μπουν στα τευτέρια της UNESCO ως σύμβολα παγκόσμιας κληρονομιάς. Τσαούσις. Ο Στόικα προτείνει καλύτερα ψευδόνυμα από το Στράντλι αντικειμενικά. Λέει ο Τζον Τακτέρι. Στόικα. Μπορεί ακούει η Λίζα Αν. Νιώθει καψής Μανώλης. Συγγνώμη, δεν πρέπει να γελάω. Βρίσκεις το Webster αν θεμός λίμα σκληρός Μαριόλης ή στην Κάρχια Ζουέλα όταν μπει νιώθει και λίγο εξόλης. Εντάξει. Τι να πω, κύριε. Μιλάνε τα πράγματα μόνο τους. Μιλήσανε.
Να σου πω κάτι. Κάνα κοσαρικάκι από εδώ που έχω διαβάσει δύο μηνύματα. Δεν απέξει τίποτα. Όχι, εσύ. Τίποτα. Το κάνω για την ψυχή τη μάνα μου. Εσύ έχει μισθό, εσύ είσαι μόνοι μα. Λοιπόν, άιντε. Φεύγουμε. Κάνε το διάλογο, τον επίλογο που αρέσει στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Μάρκο Κυριάκη και ο Λίγη από Βασίλη Γερασίμο, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε Σταύρο Χωνοθήμιο. Ευχαριστούμε πολύ ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, ε! Και όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Rap αύριο. Demi Saison, Fight Rap full complet από Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους. Χαίρετε. Καληνύχτα.